Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Πατάκη και ο Ιαννός παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Φόνησα», με αφορμή τη νέα έκδοση σε επιμέλεια, εισαγωγή, σημειώσεις και σχόλια του Κώστα Σταμάτη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Διονύσης Μαρίνος, συγγραφέας δημοσιογράφος, Ανδρέας Μίτσου, συγγραφέας και ο επιμελητής του έργου Κώστας Σταμάτης. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών συμμετέχει η Γενική Γραμματέας Βασιλική Λαμπροπούλου. Επίσης θα διαβάσει ηθοποιός Νένα Μεντή. Βιβλία μπορείτε να βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ. Ο λόγος τώρα στον κύριο Μαρίνο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Θα ήταν προσωπική χαρά να έβλεπα και πιο νέους ανθρώπους. Βέβαια και εσείς όλοι νέοι είστε. Πάρα πολύ νέοι. Παιδάκια. Θα ήθελα όμως και μέλη περισσότερα της νέας γενιάς. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα... Κακός. Υπάρχει πάντα ένα δίλημα Παπαδιαμάντης ή Καζαντζάκης, Ελίτης ή Σεφέρης. Προφανώς είναι ένα ψευδοδίλημα, γιατί όλα τα περιέχουμε και όλα μας περιέχουν. Εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε αυτή τη νέα φόνησα εντός πολλών εισαγωγικών, τι ακριβώς είναι. Προσωπικά μένα με διέφερε πάρα πολύ αυτή η νέα έκδοση. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω μια πολύ πολύ μικρή εισήγηση προς το τέλος, γιατί ενδελεχή ανάλυση θα κάνουν οι υπόλοιποι ομιλητές. Ωστόσο, με τον κύριο Σταμάτη βρεθήκαμε μόλις βγήκε το βιβλίο και κάναμε ενδιαφέρον να πιστεύω μια πολύ ωραία συζήτηση η οποία κατέληξε σε συνέντευξη στην Καθημερινή. Και μπορώ να σας πω εκ προημίου ότι μιλώντας μαζί του και ακούγοντας ακόμα και τη χρειά της φωνής του, κατανόησα και κατάλαβα τη ζέση που έχει αυτός ο άνθρωπος και το πάθος, πραγματικό πάθος όμως, και για τον Παπαδιαμάντη και για το συγκεκριμένο βιβλίο. Πάλι εκ προημίου σας λέω και σας προτρέπω, προφανώς για να είστε εδώ πέρα ενδιαφέρεστε και εσείς για τον Παπαδιαμάντη και για την Φόνησα και ενδεχόμενα το έχετε διαβάσει σε κάποια άλλη εκδοχή της, σας προτρέπω να ακουμπήσετε αρκετά σε αυτή την εκδοχή που μας προτείνει ο κύριος Σταμάτης και να διαβάσετε με προσοχή, με ενδιαφέρον πιο πολύ, όχι προσοχή, τις δικές του σημειώσεις και την δική του πρόταση. Νομίζω θα πλατείνει λίγο περισσότερο ο τρόπος που μέχρι τώρα γνωρίζαμε το έργο. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε κάτι σαν τέτα-τέτ με τον κύριο Σταμάτη. Θέλω να δώσω το λόγο σε έναν συγγραφέα που για μένα είναι από τους πιο σημαντικούς αυτή τη στιγμή εν ζωή Έλληνες συγγραφείς, τον κύριο Ανδρέα Μίτσου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Κώστα Σταμάτη, που στάθηκε αφορμή να ξαναδιαβάσω μετά από πολλές δεκαετίες τη Φόνησα, να συναντήσω και πάλι τον όσιο και αλήτη, όπως αποκάλεσε Κωστής Παλαμάς, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Οφείλω να εκφράσω ακόμα το θαυμασμό και την περηφάνεια μου για το φίλο μου, καθώς η όλη επιμέλεια, η εισαγωγή, τα σχόλια, οι σημειώσεις, η κριτική προσέγγιση και ερμηνεία του, η ταπεινή αγάπη του για τον Παπαδιαμάντη, η οποία αναδύεται στο βιβλίο, εμποτίζει τον αναγνώστη και συντελεί στην απρόσκοπτη και καθαρή, την αποκαθαρμένη εννοώ πρόσληψη του έργου. Οι κέρυες και διακριτικές επισημάνσεις του βοηθούν όχι μόνο τον νεαρής ηλικίας αναγνώστη, αυτόν που θα έχει την τύχη να διαβάσει για πρώτη φορά τη Φόνησα, αλλά πολύ περισσότερο τους παλαιότερους αναγνώστες του. Τους δίνει την ευκαιρία να ερωτευτούν, να μαγευτούν ξανά από το σκοτεινό τριγώνι. Γιατί εμείς οι παλαιότεροι έχουμε σκονιστεί από τον κουρνιαχτό που σκέπασε το έργο του. Είτε τον αντιπαθητικό σε μένα ελληνοκεντρισμό, τον ελληνοορθόδοξο μανδύα με τον οποίο τον κουκούλωσαν τον ποιητή, παραγνωρίζοντας και υποτιμώντας έτσι την καλλιτεχνική αξία του έργου του, τη βαθιά ανθρωπιστική θεώρηση του κόσμου του,
την παγανιστική εν πολλής και ανατρεπτική φύση του, είτε επίσης και από τις στήρες απόπειρες των ειδικών, σε εισαγωγικά, να του φορτώσουν του Παπαδιαμάντη ηθογραφικές προθέσεις, κοινωνιολογικές σκοπιμότητες και άλλα ιδεολογήματα που κατατρίχουν τους ίδιους, ούτως ώστε και αυτοί να τον εντάξουν στον άνυδρο κόσμο τους και να τον οικειοποιηθούν ανάλογα, υποβαθμίζοντας κατά συνέπεια τη λογοτεχνική του αξία. Ανάγκη λοιπόν να αποτινάξουμε αυτό το οχληρό φορτίο και να προσέλθουμε αθώοι ξανά κοντά του, μετά φόβου, πίστεως και αγάπης, για να μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων του. Μας παραδίδεται λοιπόν σήμερα η Φόνησα σε αυτό το ωραίο βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη σε επιμέλεια του Κώστα Σταμάτη, με φιλολογική επάρκεια και ψύχρεμη διακριτική αποστασιοποίηση, στο παρουσιασμένο για πρώτη φορά περιοδικό Παναθήνεια το 1903. Ο επιμελητής σταχυολογεί μεταξύ άλλων διάφορες επενετικές όσο και αρνητικές απόψεις για το έργο του Παπαδιαμάντη, με κατανόηση και σεβασμό αυτών των θέσεων, οι οποίες και χαρακτηρίζουν βεβαίως τον κάθε κριτικό, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει να καταθέσει ο ίδιος την προσωπική θέση του. Έτσι βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, τις γνώμες του Νιρβάνα και του Ξενόπουλου, του Δημαρά, του Λίνου Πολίτη, του Κώστα Χατζόπουλου και άλλων. Ιδιαίτερα εστιάζεται ο Κώστας Σταμάτης στη θαυμαστή προσέγγιση του Γιάννη Βλαχογιάννη, την οποία προφανώς και τον εκφράζει. Οπότε, μπορεί ο καθένας πλέον, ανάλογα με τη δροσιά που φέρει μέσα του, να περπατήσει προφυλαγμένος, έχοντας αντιληφθεί το κλίμα της εποχής και την υποδοχή του Παπαδιαμάντη, τη Φόνησα. Αφού ο αυθεντικός κόσμος δεν θολώνει ποτέ, ούτε παλιώνει, η τέχνη τον κρατά ζωντανό και τον αναδεικνύει αϊθαλή και υπερχρονικό. Επιτρέψτε μου σε μια σύντομη περιδιάβαση να αναφέρω λίγα από τα μέτρητα σημεία θαυμάσια της Φόνησας που με γοήτευσαν. Να εξομολογηθώ πως την βλέπω τώρα εγώ σε τούτη τη φάση της ζωής μου, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δεν θα παραστήσω το κριτικό της λογοτεχνίας. Είπαμε, έχουν τόσα γραφή που το σκεπάσανε μάλλον το έργο, άλλα προστατευτικά, άλλα αποπνικτικά, και το πουμώσανε, όπως θα έλεγε και ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Γιατί τον εαυτό μας ξεσκεπάζουμε, ξεθάβουμε με ένα βιβλίο που αγαπήσαμε όταν το ανοίγουμε ξανά μετά από πολλά χρόνια. Με αγωνία μεγάλη για να διαπιστώσουμε, να δούμε αν είναι σε θέση να συγκινηθεί ακόμα, να θαυμάσει, αν θα μπορέσει να αντικρίσει το θαύμα και να υποταχθεί σε αυτό, ή αν στέγνωσε η ψυχή μας και δεν μπορεί πια να αγαπήσει. Το βιβλίο τώρα στα χέρια μου, και εγώ να το κρατώ ξανά, και ο παλιός μου χρόνος να στέκεται ανάμεσά μας χερέκακος, σίγουρος πως δεν μπορώ πια να εμβαπτιστώ στα νέα νάματα. Όμως αντικρίζω πολύ γρήγορα τις ασύλληπτες μεθόδους του Παπαδιαμάντη, τη μαγεία της Φόνησας, και ενδίδω με την ίδια πρώτη έκπληξη, ανακτώντας έτσι, δανειζόμενος, έναν καινούριο άθικτο χρόνο. Και τότε πιστεύω ένα έργο ξαναζεί, εάν αφυπνίζει από το λίθαργο την υπνώτουσα συνείδηση, εφόσον φέρει σε επαφή τον αναγνώστη του με τον ξεχασμένο, τον εγκαταλειμμένο εαυτό του, όταν συντηλεί σε αυτή τη συνάντηση. Στην πρώτη κιόλας παράγραφο της Φόνησας υπογραμμίζω με το μολύβι μου την πέμπτη σειρά «Η θεία Χαδούλα δεν εκοιμάτω» και καταλαβαίνω πως κι εγώ πρέπει να αφυπνιστώ για να δυνηθώ να το διαβάσω. Διαισθάνομαι επίσης πως ξεκινάει η μην διαρές από τη μέση την αφήγηση, όσο κι αν με τυπικούς όρους αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Ότι την έχει, τη φέρει ολόκληρη μέσα του τη φοβερή ιστορία του, ως συντελεσμένο πλέον, ως αναπότρεπτο συμβάν ο αφηγητής.
Και είναι πολύ μελαγχολικό, αλήθεια, για τον συγγραφέα να έχει ολοκληρωθεί το γεγονός εντός του και να μην μπορεί ούτε αυτός να το επηρεάσει, να το αποτρέψει. Η Θεία Χαδούλα, καταλαβαίνω πως αχάιδευτη θα παραμένει καθώς όλη της τη ζωή. Λίγες ώρες παρακάτω, στην ίδια σελίδα, αρχίζει η περιγραφή του δωματίου της, η λεπτομερής. Δεν έχω υπόψη μου τι έχει γραφεί για την εστίαση στη λεπτομέρεια, γνώρισμα που χαρακτηρίζει τον Παπαδιαμάντη. Γνωρίζω όμως ότι πολλοί σύγχρονοι κριτικοί το θεωρούν βασικό μειονέκτημα της γραφής. Εγώ πιστεύω πως η λεπτομέρεια είναι που αποτυπώνει, που φανερώνει τη συγγραφική δύναμη. «I can see the world in a grain of sand and the heaven in a wild flower». «Μπορώ να δω τον κόσμο σε έναν κόκκο άμμο και τον παράδεισο σε ένα αγριολούλουδο», διακηρύσει ο William Blake. «Μόνο μέσα από το μικρό μπορούμε να δούμε τον κόσμο, να αναχθούμε στο γενικό». Και για τα γριρούλουδα άραγε ποιος θα μπορούσε να μιλήσει καλύτερα από τον Παπαδιαμάντη. Γιατί δεν είναι μόνο η τακτική επιβράδυνση της αφήγησης η περιγραφή και η λεπτομερής απεικόνηση. Δεν υποβάλλει απλά το ρυθμό της ανάγνωσης και σύμπλευσης με τον αναγνώστη. Η αξία της έγκυται στο τι επιλέγει ο συγγραφέας και ιδιαίτερα στα επίθετα που χρησιμοποιεί γι' αυτό. Επίθετα τα οποία επίσης καταφρονούνται, γιατί καθυστερούν δήθεν την αναγνωστική πορεία και συνιστούν μια άσκοπη φλιαρία. Την ίδια φλιαρία, φαντάζομαι, που χαρακτηρίζει τον Ντίκενς. Λες και ο σκοπός της ανάγνωσης είναι να φτάσει κανείς στο τέλος, στο συμπέρασμα. Ότι δεν είναι η διαδικασία και οι διεργασίες, οι περιπέτειες και παγίδες των λέξεων που συνιστούν τη μαγεία της. Το τέλος, την εντελεχιά του, η μορφή που γοητεύει. Παρά ότι είναι οι ιδέες, οι απόψεις, τα κοινωνικά ως επιτοπλίστων μηνύματα, η έτοιμη, η μασημένη τροφή, οι απόψεις με τις οποίες ήδη εμφορούνται όσοι διαβάζουν, προσδοκώντας από τον αναγνώστη μόνο αυτή την επιβεβαίωσή τους. Και έτσι αξιολογούν το έργο, με αυτό το κριτήριο. Ότι στις ιδέες βρίσκεται η αξία ενός έργου. Ο Παπαδιαμάντης προσκυνά ευλαβικά το μικρό, το οποίο έχει την ευλογία να προσλαμβάνει ως μέγα. Πενιχρά έπιπλα, σημειώνω ευθύς εξ αρχής το επίθετο. Και βαθαίνω στο πενιχρά, γιατί εγώ το ξέρω καλά το επίθετο. Όσοι δεν γνωρίζουν τη λέξη, πάνε βιαστικοί παρακάτω. Και όλο στο παρακάτω βρίσκονται. Και όταν περατώνουν την ανάγνωση, ίσως τότε να πέσουν για μια στιγμή στον πανικό. Πως δεν έχουν ξεκινήσει το διάβασμα, πως δεν έχουν μπει ακόμα μέσα στο βιβλίο, ότι δεν μπόρεσαν να αφήσουν το χέρι του στη χούφτα του συγγραφέα να του οδηγήσει εκείνο, ότι δεν έχουν προσωπικό χρόνο. Θέλω να πω πως αξιωνόμαστε να αναδειχθούμε αναγνώστες ενός βιβλίου. Και η Χαδούλα, με δύο μικρά άκρα μίστακος άνω των χιλέων της, όχι μόνο προοικονομώντας έτσι τη δράση ο Παπαδιαμάντης, αλλά δίνοντας ταυτόχρονα μια πρώτη ελάχιστη νήξη του παράλογου, του αφύσικου και παραμυθητικού που θα λάβει χώρα στη συνέχεια. Χαίρομαι να συνεχίζω την ανάγνωση καθώς σκαλώνω σε τέτοιες υπηνικτικές προειδοποίησεις. Άδουλα αφηγηματικά τεχνάσματα για τα πάθη και την αναπόλυση της ηρωίδας, ώστε να γίνει μια πρώτη αναδρομή της βασανισμένης ζωής της Φραγκογιανούς. Μια αυρή διεργασία αποπλάνησης και αιγυτίας. Η καλόβολη παγίδευση του αναγνώστη στο μύθο. Για να προλιάνει επίσης και να μαλακώσει τα συμβάντα ο συγγραφέας. Να προειδοποιήσει διακριτικά και να προφυλάξει τον αναγνώστη από την επερχόμενη φρίκη. Το πρώτο δηλαδή κυνηγητό της μάνας της Φραγκογιανούς από τους κλέφτες του Καρατάσου και του Γάτσου, πριν τη μεγάλη δική της καταδίωξη, αυτή τη λειτουργία επιτελεί. Προοικονομεί την επόμενη. Η τότε νεαρά αδελχαρό, η μήτρη της Φραγκογιανούς, επίδαος δορκάς από θάμνο εις θάμνον ανυπόδητος, επειδή προπολού είχε πετάξει τα εμβάδας της από τους πόδας ο πισθέντης, τιμίαν εκ των οποίων είχε αναλάβει ως λάφυρον ο εις εκ των διοκτών. Και τα αγκάθια εχώνοντο εις τα στέρνα της, της έσκεζον και μάτωναν τους αστραγάλους και τερσούς. Αυτό το λάφυρον με παραπέμπει στην ανθοδέσμη της νύφης και όποιος το πιάσει την ίδια μοίρα θα έχει. Ο διώκτης αύριο θα κυνηγηθεί και ο ίδιος. Είπαμε, ο κάθε αναγνώστης και μια ερμηνεία. Το τόνιζαν οι νεοκριτικοί 80 τόσα χρόνια πριν, το υποστήριζε και ο δικός μας ο Γιώργος Σεφέρης. Είμαστε η ερμηνεία, μας έλεγε. Και παρακάτω, γίγας ο πεύκος μεταξυνάνων. Η υπερβολή είναι κύριο γνώρισμα του παπαδιαμαντικού κόσμου.
Μόνο που την υπερβολή, εμείς την προσλαμβάνουμε ως τέτοια. Όχι ο αφηγητής που βιώνει έναν κόσμο μαγεμένο σε τεράστιες διαστάσεις, ως σαν θαύμα. Οι τρεις άντρες έτρεξαν, την επροσπέρασαν και εξακολούθουν να τρέχουν. Οι κλέφτες δεν την είδαν τη μάνα της Χαδούλας, στραβώθηκαν, παρόλο που αυτή ήταν μπροστά στα μάτια τους. Ο αφηγητής δεν σταματά να επινήσεται. Δεν δηλώνει όμως. Περιγράφει, όντας μέσα και ο ίδιος το συμβάν, μέσα στο θαύμα. Και ο νόμος νοήτο. Ο αναγνώστης σας διάλεξε το ρόλο του σε αυτή την ιστορία. Γιατί δεν την είδαν άραγε οι διώκτες της, ποια νομοτέλεια, τι είδους στοιχειότητα διέπει τη ζωή του καθενός. Το όνειρο στον Παπαδιαμάντη ως μέσον αναπόλυσης και αναδρομής, ως αφηγηματικός τρόπος, η πανταχού παρούσα υποδόρια ειρωνία, ο πιο φανερός αυτοσαρκασμός, η νοσταλγία, όχι ως παρελθούσα όμως κατάσταση, παρά ως μελλοντική προοπτική, ως θεαλπορή και καταφύγιο και ελπίδα επανακίνησης, στο χθες αναποθέτει ο Παπαδιαμάντης. Ζει με την νοσταλγία. Φαντασιώνεται πως είναι σε θέση να ανατρέψει και να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα με το χτες. Και γι' αυτό γράφει. Η εμπρόθετη συνειδητή επανάληψη επιλέγεται για εμπέδωση των έντρων καταστάσεων περισσότερο για τον ίδιο τον συγγραφέα. Όπως η ίδια εμφάνιση των στραγγαλισμένων βρεφών και στα νομίσματα και στα φυτά και στα τρομακτικά όνειρα της Φεργογιανούς. Οι διακοπές της δράσης, ο επίλογος των κεφαλαίων, ξαφνικές σαν τζικουριές, ώστε να στηθεί το σκηνικό καινούριο πάλι και αποκαθαρμένο. Το μοντάζ στην ανέλυξη της ιστορίας της Φόνησας, οι διαδοχικές αυτόνομες σκηνές δεν σε αφήνουν να πλήξεις, όσο και αν πολλοί έχουν προσάψει την πλήξη ως ελάττωμα του παπαδιαμαντικού έργου. Δεν πλήττεις ποτέ, παρεκτός και την πλήξη τη φέρεις μέσα σου. Σε κάθε νέο σκηνικό φυσάει μια άλλη άβρα. Εφορτώθη την Ζεμπίλαν και πήγε δια των Ταρσανάν. Τόσο απότομα και τελεσίδικα τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Το πυρέθινε είναι στην αιστείαν. Ο λίχνος ετρεμόφυγγεν εις το μικρόν φάτνομα. Η λεχόνα ελεγοκυμάτω επί της κλίνης. Το βρέφος έβηχεν εις των λίκνων. Και η γριά Φραγκογιανού, όπως και τας προλαβούσας νύχτας, η γρύπνη επί της στρωμής της. Με αυτό το πολυσύνδετο σχήμα αρχίζει ένα καινούριο, το δεύτερο κεφάλαιο. Ανεξάρτητο σχεδόν από το πρώτο. Δανείζοντας ένα φρέσκο χρόνο στον αναγνώστη του. Αν πέσει στα ίδια σκότη, δεν είναι ευθύνη του αφηγητή, αφού ερήμην και του ιδίου συντελούνται τα γεγονότα. Άλλη μέρα, η ίδια μέρα. Δεν πρόκειται να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό και για τα υπόλοιπα κεφάλαια της Φόνησας. Γιατί θα επαληθεύσω το φόβο μου που μόλις ακούω κάποιον ομιλητή να δηλώνει αρχίζοντας πως θα είναι σύντομος, πανικοβάλλομαι γιατί γνωρίζω πως ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Θα πηδήσω τώρα βιαστικά από κλαδί σε κλαδί, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, προσπαθώντας να περισυλλέξω ελάχιστα δείγματα, περιστέλλοντας τη ζέση μου. Ούτε σκοπεύω να υποτιμήσω σε κάθε περίπτωση τις κοινωνικές, καταγγελτικές θέσεις του Παπαδιαμάντη, τη συμπόνια και αγανάκτησή του για τη φτώχεια, το μεροκαματιάρι, τους βασανισμένους συντοπίτες του και την αναλγησία της εξουσίας, τη φρικτή καταπίεση της γυναίκας και την τραγική μοίρα της σε μια ανδροκαρτούμενη κοινωνία, με την πρίκα να την εξαχριώνει ακόμα πιο πολύ, ή και άλλες ενδιάθετες σκέψεις φιλοσοφικού και άλλου προβληματισμού, τις οποίες κατατοικός και το αναγκαίο πάντα παρεμβάλλει ο αφηγητής, όπως βεβαίως και εκείνο τον υφέρποντα φλογερό ερωτισμό του. Όμως εμένα ό,τι μου γοητεύει πιο πολύ στον Παπαδιαμάντη είναι ο ρυθμός της αφήγησης, η σιωπή και ο επενιγμός, η επιλογή των δικών του λέξεων, η άβρα της ποίησης που δεν περνά κάθε σελίδα του, οι πυκνές νοήματος αλληγορικές περιγραφές του, το παπαδιαμαντικό ύφος. Είχε υποψιθυρίσει χωρίς κανείς να την ακούσει μέσα της. Το υποψιθυρίσει, Φερρυπίν, συγκινεί περισσότερο από μια διαπίστωση, γιατί εμπεριέχει, αποκαλύπτει ένα ολόκληρο κόσμο με συγκεκριμένη στάση ζωής. Υποψιθυρίσει. Αυτή η σιωπή και η δειλία, η αδυναμία να εκφέρει ολόκληρο το λόγο, λέει το μισό μέσα από τα δόντια. Αυτή η συγγραφική δολιότητα, η διεργασία της νόμιμης αποπλάνησης του αναγνώστη καταφαίνεται με παραδείγματι στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου. Ναι, μεν το είπεν, αλλά βεβαίως δεν θα ήταν ικανή να το κάνει ποτέ. Και η ίδια δεν το επίστευε. Την ώρα που γεννιόνται δηλαδή τα κορίτσια να τα καρυδοπνίγει. Απαλήφονται κατά αυτόν τον τρόπο οι υποψίες του αναγνώστη ότι προοικονομεί ο συγγραφέας κάτι τέτοιο. Απίθανο. Γιατί θέλει ο Παπαδιαμάντης να ξαφανιστεί
ακόμα πιο πολύ ο αναγνώστης, να τον συλλάβει απολύτως εξαπλήνης αργότερα. Γι' αυτό το μαλακώνει. Καταλογίζουν στον Παπαδιαμάντη ότι η δράση, η πλοκή του είναι ισχνή. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Γιατί η πλοκή του είναι εσωτερική. Πρόκειται για την πολυσύνθετη διαπλοκή των ηρώων του. Εκεί εκτελήσεται, ξεδιπλώνεται το δράμα των ηρώων του, όσο και της δικής του ύπαρξης. Σκέφτομαι ακόμα πως πιο χαρισματικός γυναικείος χαρακτήρας από τη Φραγκουγιανού δεν μπορεί να υπάρξει. Και ας τον θεωρεί η Γαλάτια Καζαντζάκη ανύπαρκτο και απίθανο τύπο. Εκείνος τόσο που βρίσκω συγκλονιστικό στην νοβέλα είναι η ταύτιση του συγγραφέα με τη Φόνησα. Η στέρεα και κατακαθισμένη θέση του, πως δεν υπάρχει γενικός χαρακτηρισμός των πράξεων. Αλλά αυτές αναδεικνύονται ως καλές ή κακές, η κάθε μία, ειδικά και ξεχωριστά, και δεν έχουν από πριν το χαρακτηρισμό τους, προτού συντελεστούν. Ανάλογα με το δράστη, τις συνθήκες, με την πραγματικότητα των εμπλεκομένων χαρακτηρίζονται και ονοματίζονται. Η συντάφτιση με τη Φόνησα, η ενσυναίσθησή του για αυτήν, τον καθιστά έναν αδέκαστο παρατηρητή. Αυτός μόνο καταγράφει και αποτυπώνει ό,τι συντελείται, χωρίς να λαμβάνει θέση και ο ίδιος, να καταδικάζει ή να επαινεί. Δεν αποδέχεται έναν παρόμοιο ρόλο, δεν καταδέχεται ένα τέτοιο ρόλο. Το δράμα εξελίσσεται και όλοι μας είμαστε θεατές και ιονεί συμμέτοχοι. Θεατές παράλληλα και της ίδιας της δικής μας ζωής, ώστε το δράμα που λαμβάνει η χώρα να είναι και το δικό μας. Όλοι μας έχουμε λόγο να πράττουμε ό,τι πράττουμε. Η λογοτεχνία δεν προδηγητεί, δεν κατηχεί, δεν κρίνει, δείχνει. Ο Μούρος, ο γιος της Φραγκουγιανούς, ο δολοφόνος, το απόβρασμα της μικρής κοινωνίας, ως μια τρυφερή ψυχή φαντάζεσαι εμένα. Ένα παιδί οργισμένο που έχει τα χίλια δίκια να οργίζεται. Παραλογισμένος από την αδικία του κόσμου. Αφήστε τον, παιδιά, απαλαβώς είναι, δεν είναι τίποτα. Μην το σκοτώνετε, παιδιά, με το καμιτσίκι, παρακαλεί η μάνα του χωροφύλακες. Η μάνα, η συγγραφική περσόνα. Αλλά και οι χωροφύλακες δεν είναι στερεοτυπικές φιγούρες. Ο ένας απάνθρωπος, ο άλλος πονεσιάρης. Αχ, έκαμε ο πρώτος χωροφύλακας. Κάμπτον των λίχανων της δεξιάς χειρός και φέρουν αυτόν εις το στόμα, ως δε να τον δαγκάσει με τα σύσματος βιαίου της κεφαλής. Μας πρέπει για να μας ξυλώσουν. Γιατί αυτή η λεπτομερής περιγραφή, επειδή αναγνωρίζει ο ποιητής, ο Παπαδιαμάντης, πως ο καθένας μας είναι φυλακισμένος στο ρόλο του και εκεί μόνο μπορεί να παίξει. Και γι' αυτό το λόγο, γι' αυτή την άδικη μοίρα του, τον συμπονεί ο συγγραφέας. Επειδή ακριβώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στον προκαθορισμένο ρόλο του. Εμποτισμένος επομένως με μια βαθιά μελαγχολία ως εσαΐ παρετηρητής, περιγράφει, καταγράφει τις συμπεριφορές, τα εύλογα νομήματα των ανθρώπων του νησιού του, εναποθέτοντας τις ελπίδες του μόνο στους αλαφροίσκιωτους, καθώς ο ίδιος, στους σημαδιακούς και ατέριαστους. Α, ιδού, κανένα πράγμα δεν είναι ακριβώς ό,τι φαίνεται, αλλά πάνω άλλο, μάλλον το ενάντιον. Και θαυμάζει όσους ψηλώνει ο νους τους. Γιατί η υπέρβαση των ορίων είναι που γοητεύει. Αυτή τον συνεπέρνει. Αυτή είναι το νόημα στην ύπαρξη. Αυτή δικαιώνει τον άνθρωπο. Και ο συγγραφέας, ο αληθινός, βρίσκεται πάντα από τη μεριά του θήτη. Δεν είναι με το θύμα. Επειδή ίσως αυτό διεκδικεί και μπορεί να προσδοκά στη δικαιοσύνη και ίσως να τη λάβει κάποτε. Βρίσκει το θύμα να υποφέρει περισσότερο. Δεν κάνει τον κόπο να ανάψει το καντήλι, μάνα. Αν θέλει, σήκωση και ανάψε το. Δεν έχω χέρια, απαντάει η Φόνησα. Κι όμως με αυτά τα χέρια καρεδώνει τα βρέφη. Αλλά και η φύση είναι η πολυκυφθονερή. Μαγημένη σε συνέργεια και συμπαιγνία στο μοχθηρό παιχνίδι της πραγματικότητας. Γι' αυτό και οι επίμονα λεπτομερείς περιγραφές του τοπίου. Η ποίηση δεν είναι ζήτημα προσώπων, αλλά τόπων. Ανακαλώ τη φράση του Γόλας Στίβενς. Οι τόποι στον Παπαδιαμάντη είναι που κυοφορούν, που αναδεικνύουν τα πρόσωπα, που τα γεννούν. Οι τόποι. Η γραία ανήρχεται ήδη ψηλότερα προς την απότομη κορυφή του ρεύματος. Κάτω εχαράται το βαθύ το ποτάμι, τα χελά το ρέμα. Κι όλη την βαθύα κοιλάδα με τα ερήμου μορμορισμού διέτρεχε το ρεύμα. Κατά το κινούμενον υποτάς μακράς βαθύ κόσμους πλατάνους. Ανάμεσα εις βρία και θάμνους και πτέρυδας εφλίσβιζε μυστικά εφήλει τους κορμούς των δέντρων έρπων ο φιλιδός κατά μήκους της κοιλάδας πρασινοπών από τα σαντάβια στα σκλοεράς φιλούν και άμα δάκνων τους βράχους και τα ρίζας
νάμα μορμύρων, αθόλωτων, βρίθων από μικρά καβουράκια, τα οποία έτρεχον να κρυβώσουν εις το θόλωμα της άμμου. Ντρέπομαι που κόβω την περιγραφή για λόγους οικονομίας. Ο Παπαδιαμάντης σκάβει στο ασυνείδητο. Εξορείται επίμονα, με έξαψη και ίστρο. Από εκεί ξεπηδούν ταυτόχρονα μαζί. Η Φραγκουγιανού η φόνησα και η Φραγκουγιανού μια ζωή ιάτρησα. Πάντα στην προσφορά, στην υπηρεσία των άλλων, των αντρών, των παιδιών της και των ευρεφών που της αφρεί τη ζωή. Και σε όλους και όσες θεραπεύει με τα ματζούνια της, όλους για το καλό τους. Μέγας ψυχαναλυτής ο Παπαδιαμάντης, πριν από τους εμβληματικούς ψυχαναλυτές του αιώνα σημειώνει και νόμιζαν ότι έφευγαν των κίνδυνων και τη συμφοράν. Και τη συμφοράν και την πηγήν την έφεραν μέσα της, μαζί της. Και φαντάζεται ότι έφευγε το υπόγειο και την ηρκτήν. Και η ηρκτή και η κόλαση ή το μέσα της. Αυτός ο θρήσκος, όπως πολλοί τον θέλουν, ο πιστός, λέω εγώ, δεν διστάζει να παραδεχτεί. Αχ, η κάθε αμαρτία έχει και τη γλύκα της. Η απόλυτη συγκινητική συντάφτιση με την ηρωίδα του καταξιώνεται σε μια φαινομενικά αδιάφορη περιγραφή απόπερας πνιγμού δύο μικρών κοριτσιών. Η Γιαννού εθόπευσε τα σιαγόνια των και τους λαιμούς των τόσο δυνατά όσοι αισθάνθησαν πόνο και το ένα φώναξε «Μάνα!». Το γιώτα σηματάφη κεφάλαιο κλείνει ως εξής «Καλά, τρέξτε!». Και η Φραγκογιαννού έτρεχε. Για να ακολουθήσει στα δύο επόμενα το γιώτα ζήτα και το γιώτα ήτα η μεγάλη καταδίωξη. Δεν είναι το δε απίθανο να αγροφύλαξε εκείνο και να αισθάνεται το μέσα του κρυφήν συμπάθεια προς την φεύγουσαν, την διοκομένη, την τρέχουσα επάνω στα κατσάβραχα, με αιματωμένο στους πόδας δεθήκε γυναίκα, περί της ενοχής της οποίας δεν είναι το καν βέβαιος. Και ο αγροφύλαξ, πάλι ο Παπαδιαμάντης, και οι τελευταίες λέξεις της Χαδούλας πριν πνιγεί και η ίδια, «Ω, να το πρικιό μου, ό,τι της κληροδότησε ο Θεός, η μοίρα, η ζωή, η πρίκα της. Μια υπόσχεση διαψευστήσα. Κι όμως, όποιος αγαπά την ψυχή του θα τη χάσει. Και όποιος μισεί την ψυχή του, η ζωή αιώνιων θα τη φυλάξει». Ετούτο είχε ακούσει η Χαδούλα από τον πνευματικό της, πως το είχε πει ο Χριστός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μίτσου για την πλήρη ανάλυση του, την απόλυτα σφαιρική. Θα ήθελα, ο λόγος είναι στην κυρία Νένα Μεντή, να μας διαβάσει το πρώτο απόσπασμα. Μισοπλαγιασμένη κοντά εις την εστίαν, με σφαλιστά τα όματα, την κεφαλήν ακουμβώσα εις το κράσπεδον της εστίας, το λεγόμενον φουγοπόδαρο, η θιά Χαδούλα, η κοινώς καλουμένη Γιαννού η φράγκισα, δεν εκοιμάτω. Αλεθυσίαζε τον ύπνον, πλησίων εις το λίκνον της ασθενούσης μικράς εγγονής της. Όσον διατηλεχώ, τη μητέρα του Πάσχοντος βρέφους, αυτή προλίγου είχε να αποκοιμηθεί επί της χθαμαλής, πενιχράς κλίνης της. Ο μικρός λίχνος κρεμαστός ετρεμόσβηνε κάτω του φατνώματος της εστίας. Έριπτε σκιάναντι φωτός εις τα ολίγα πενιχρά έπιπλα, τα οποία φαίνονται καθαριότερα και κοσμιότερα τη νύχτα. Οι τρεις μισοκαυμένοι δαυλοί και το μέγα ορθόν κούτσουρον της εστίας έριπτον πολύν στάκτην, ολίγην ανθρακιάν και σπανίως βρέμουσαν φλόγα, κάμνουσαν την γραίαν να ενθυμείται μέσα εις την ίστα της, την απούσαν μικροτέραν κόριν της, την γκρινιό, ή της ανεβρίσκετο τώρα εντός του δωματίου, θα υπεψιθύριζε με τόνων λογαειδικών, αν είναι φίλος να χαρεί, αν είναι εχθρός να σκάσει. Η Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα ή άλλος Φραγκογιαννού ή το γινή σχεδόν εξικοντού της, καλοκαμωμένη, με αδρούς χαρακτήρας, με ήθος ανδρικών και με δύο μικράς άκρας μίστακος άνω των χιλέων της. Εις τους λογισμούς της συγκεφαλαιούσα όλην την ζωή της, έβλεπεν ότι ποτέ δεν είχε κάνει άλλον τίποτα ή μη να υπηρετεί τους άλλους. Όταν ή το παιδίσκι υπηρέτη τους γονείς της,
Όταν η παντρεύθη έγινε σκλάβα του συζύγου της και όμως ως εκ του χαρακτήρος της και της αδυναμίας εκείνου ήταν συγχρόνος και κηδεμόν αυτού. Όταν απέκτησε τέκνα έγινε δούλα των τέκνων της. Όταν τα τέκνα της απέκτησαν τέκνα έγινε πάλιν δουλεύτρια των εγγόνων της. Το νεογνών είχε γεννηθεί προ 2 εβδομάδων. Η μητέρα του είχε κάμει βαριά λεχόσια. Ήτο αυτή η κοιμωμένη επί της κλίνης, η πρωτότοκος κόρη της Φραγκογιανούς, η Δελχαρώη Τραχύλαινα. Είχαν βιαστεί να το βαπτίσουν την 10η ημέρα, επειδή έπασχε δεινός, είχε κακόν βήχα, κοκίτιν, συνοδευόμενον με σπασμωδικά σχεδόν συμπτώματα. Καθώς ευαπτίστη τον ήπιον εφάνει να καλυτερεύει ο λίγον την πρώτη βραδιάν και ο βήχας εκόπασε νεπο λίγον. Επί πολλάς νύκτας η Φραγκογιανού δεν είχε δώσει ύπνον εις τους οφθαλμούς της, ουδέ εις τα βλεφαρά της νησταγμών, αγρυπνούσα πλησίον του μικρού πλάσματος, το οποίον ουδέ φαντάζε το ποιου σκόπου σε προξένει στους άλλους, ουδέ πόσα βάσανα έμελε να υποφέρει, εάν επέζει και αυτό. Και δεν είναι το ικανό να αισθανθεί καν την απορίαν, την οποίαν μόνη η μάμη διετύπωνε κρυφίως μέσα της. Θεέ μου, γιατί να έλθει στον κόσμο κι αυτό. Η γραία το ενανούριζε και θα ήταν ικανή να είπει τα πάθη της τραγούδια από πάνω από την κούνια του μικρού. Κατά τας προλαβούσας νύκτας, πράγματι, είχε παραλογήσει, αναπολούσα όλα αυτά τα πάθη της στο πεζόν. Η εικόνας, η σκηνάς και οι σωράματα της είχαν επανέλθει στο νουν όλος ο βίος της, ο ανοφελής και μάταιος και βαρύς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεντή. Θα την ακούσουμε και στη συνέχεια και σε άλλα αποσπάσματα. Ο λόγος στην κυρία Βασιλική Λαμπροπούλου. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω κι εγώ απόψε στη φιλόξενη στέγη του Ιαννού. Είναι γνωστό ότι η παπαδιαμαντική βιβλιογραφία είναι απέραντη, τεράστια. Αν δοκιμάσουμε θεωρητικά να τη διατρέξουμε, θα διαπιστώσουμε αμέσως ότι το μεγαλύτερο μέρος των λιμάτων της αντιστοιχεί ακριβώς στη φώνησα. Τόσο στις εκδόσεις του κειμένου της, όσο και στις ποικίλες μελέτες και τα άρθρα που επιχειρούν ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Γεγονός που είναι σαφώς αναμενόμενο, καθώς η φώνησα θεωρείται η κορονίδα του έργου ενός μεγάλου δημιουργού. Θα ήταν λοιπόν λογικό να αναρωτηθούμε τι μας δίνει η αναχείρας έκδοση, η έκδοση του Πατάκη. Γιατί αποτελεί φιλολογικό γεγονός. Θα σας πω 2 λόγια γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια έκδοση η οποία σέβεται τον παπαδιαμαντικό λόγο και τη μουσικότητά του, επιλέγοντας μάλιστα να μας παραδώσει το κείμενο με τη μορφή της πρώτης δημοσίευσης. Παράλληλα βοηθά τους νεότερους αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το παπαδιαμαντικό κείμενο και τους τύπους της καθαρεύουσας και της αρχαίας ελληνικής, με εκτενείς υποσελίδιες σημειώσεις που παρέχουν άφθονα γραμματικά, πραγματολογικά, ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία. Είναι αξιοσημείωτος ο σεβασμός στην ορθογραφική βούληση του Παπαδιαμάντη. Το χειρόγραφο της φώνησας είναι χαμένο, θεωρείται χαμένο. Ως εκ τούτου, η πρώτη δημοσίευση επέχει θέση αυτογράφου. Ήταν στο περιοδικό Παναθήναια το 1903. Σε αυτήν ακριβώς την έκδοση βασίζεται το κείμενο που μας παραδίδεται από την έκδοση Πατάκη. Είναι κατανοητή βέβαια και η επιλογή των εκδοτών όταν επιλέγουν να εξυγχρονίζουν το κείμενο. Ωστόσο, ο κύριος Σταμάτης μας λέει πως ξέρουμε από αυτόγραφα ότι το χέρι του Παπαδιαμάντη έγραφε επί παραδείγματι «είναι με έψιλον». Επομένως, έτσι θα το δούμε και στην έκδοση που μας παραδίδει. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να αποκατασταθεί η ορθογραφία της έκδοσης, να απαλληφθούν οι πολυτυπίες κτλ,
με πρότυπο τα δημοσιευμένα αυτόγραφα άλλων έργων του συγγραφέα. Εγχείρημα δύσκολο και ας μην ξεχνάμε πάντοτε ότι κάθε δημοσίευση έχει πολύ συχνά και την παρέμβαση του στοιχειοθέτη ή την ορθογραφική βούληση του εντύπου στο οποίο δημοσιεύεται το κείμενο. Εδώ όμως δεν έχουμε μόνο το κείμενο στην έκδοση αυτή. Παρατήρησα ενδεικτικά ότι από τις 330 σελίδες που είναι αυτό το βιβλίο, καταλαμβάνει τις 220 σελίδες στο κείμενο, ενώ στις υπόλοιπες 120 κωδικοποιούνται και συνοψίζονται οι σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καταγράφονται ιστορικά στοιχεία, ακόμη και η αρχική αμήχανη στάση της κριτικής. Ήταν φυσικό η κριτική να αντιμετωπίσει με αμηχανία ένα τέτοιο θέμα το 1903. Στην εισαγωγή λοιπόν αυτή θίγεται πρώτα το ζήτημα αν η φώνησα είναι μυθιστόρημα, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, αν είναι διήγημα ή νουβέλα, κατηγορίες κάτω από τις οποίες την κατέταξαν νεότεροι μελετητές. Ο κύριος Σταμάτης διατυπώνει την άποψη ότι ο Παπαδιαμάντης επέλεξε το χαρακτηρισμό, θέλοντας να υποδηλώσει ότι η θεματική της φώνησας εμπεριέχει και την αλήθεια της ιστορίας της βρεφικής θηλυκτονίας και τον σχετικό μύθο της. Στη συνέχεια, διερευνάται το ζήτημα πότε γράφτηκε η φώνησα και πού και αν ο συγγραφέας παρέδωσε το κείμενο προς δημοσίευση ολόκληρο ή τμηματικά. Παραθέτει λοιπόν στοιχεία από τη βραβευμένη μελέτη του Βαλέτα του 1940, Παπαδιαμάντης, η ζωή, το έργο, η εποχή του. Μια πολύ σημαντική μελέτη που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Έπειτα από το έργο του Μουλά, Παπαδιαμάντης αυτοβιογραφούμενος. Ακόμη και από το Λεύκωμα του Φώτη Δημητρακόπουλου. Δηλαδή, πιάνει όλο αυτό το εύρος, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά ενδεικτικά για να δείτε το συστηματικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα ζητήματα με τα οποία επιλέγει να ασχοληθεί. Εδώ θα έχουμε πολλά στοιχεία για μια σύγχρονη προσέγγιση της φώνησας που δεν είναι άλλη από τη φεμινιστική προσέγγιση, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο. Μια σύγχρονη λοιπόν προσέγγιση είναι η φεμινιστική ανάγνωση του κειμένου της φώνησας. Η παρουσίαση μιας θλιβερής κοινωνικής πραγματικότητας που οδηγεί έναν άνθρωπο στη διάπραξη απεχθών εγκλημάτων διαβάζεται λοιπόν όλο και πιο συχνά ως μανιφέστο αντίδρασης στην πνιγυρή πατριαρχική εξουσία με καταλήτη την επαναστατική, εντός εισαγωγικών βεβαίως, πράξη της Φραγκογιανούς. Η χαδούλα γίνεται ένα σύμβολο χειραφέτησης από την ανδρική επιβολή που θέλει τη γυναίκα μία μηχανή αναπαραγωγής της αρσενικής εξουσίας. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ με αφορμή την γαλλική μετάφραση της φώνησας που έγινε το 1976 από τον Γκί Σονιέ. Τι παρατηρούμε? Οι Γάλλοι, στο όνομα του Παπαδιαμάντη, ανακαλύπτουν ήδη από τότε ένα μεγάλο φεμινιστή συγγραφέα και οι ειδικές στήλες των γυναικείων εντύπων παρουσιάζουν τη φώνησα ως ένα σημαντικό φεμινιστικό έργο που αποκαλύπτει την πραγματικότητα της γυναίκας στην ελληνική ύπαιθρο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Φραγκογιανού είναι διπλά εξαθλειωμένη, γιατί είναι και αγρότησα και γυναίκα. Με αυτή την αφορμή, σκεπτόμαστε ότι παρόμοιες συνθήκες επικρατούσαν στην ελληνική ύπαιθρο και πολλά χρόνια αργότερα, όσο οι αγρότησες παρέμεναν οικονομικά εξαρτημένες από τον άνδρα, αμόρφωτες, υποκείμενες σε διαφορετικούς από τους εθνικούς κώδικες ηθικής και ελευθερίας και επιβαρημένες με διπλά καθήκοντα και στους αγρούς αλλά και στο σπίτι. Εδώ όμως ο κ. Σταμάτης δεν διστάζει να εισαγάγει και ένα άλλο ζήτημα, ένα ακαθόδες ζήτημα. Δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το φοβερό και πανάρχαιο θέμα της βρεφικής θηλυκτονίας. Παλαιό. Ήδη από την εποχή που αρχαίες πηγές μιλούν για θηλυκά βρέφη εγκαταλελειμμένα σε ερημιές και βουνά, αλλά και σύγχρονο, μέχρι τις μέρες μας, που στην Κίνα επί παραδείγματι γίνονται αλλεπάλληλες αμβλώσεις μέχρι να απεικονίσει ο υπέρηχος τοποθητό αρσενικό έμβριο μέσα στη μητρική γαστέρα. Ο κύριος Σταμάτης παραθέτει σημαντικά ιστορικά στοιχεία που είναι προϊόντα έρευνας,
τα οποία ρίχνουν φως στο παρελθόν της νοοτροπίας της Χαδούλας και των συγχρόνων της. Μας μιλά επίσης για τον νόμο της πρώτης θυγατέρας, της Κανακαράς, όπως λεγόταν, των νήσων του Αιγαίου, που υπήρξε απαρχή πολλών δεινών. Στην πραγματεία, λοιπόν, αυτή που προηγείται του κειμένου της Φόνησας στην έκδοση Πατάκη, αναλύεται και το ζήτημα της φύσης του κακού, με θρησκευτικούς αλλά και οντολογικούς όρους. Αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης δεν αποκαλεί πουθενά μέσα στο κείμενό του την ηρωίδα του Φόνησα. Ο ίδιος δεν την αποκαλεί Φόνησα. Είναι η Γραία Χαδούλα, η λεγόμενη Φράγκισσα, η άλλος Φραγκογιανού. Δείχνει μάλλον τρυφερότητα για αυτή, σαν να είναι παιδίσκη που το χάδι του ονόματός της γίνεται το χάδι του θανάτου. Μόνο στους δικούς της εφιάλτες, όταν ομιλεί κατ' ουσίαν το υποσυνείδητό της, το νερό της στέρνας όπου έπνιξε τα κοριτσάκια, ευρυχά το μεν άρθρον φωνήν. Φώνησα, φώνησα. Η ματιά του Παπαδιαμάντη είναι φιλάνθρωπη, συχνά ελεητική για τους ηρωές του. Θα ήθελα εδώ, για παράδειγμα, να αναφερθώ στα τέσσερα διηγήματα που μαρτυρούν μυροβλησίες στον Παπαδιαμάντη, δηλαδή αγιότητα. Οι τρεις από τις τέσσερις αυτές μυροβλησίες είναι απολύτως κατανοητές. Πρώτα έχουμε στο φτωχό Άγιο, στη Χείρα Παπαδιά, όπου πεθαίνει ένα παλικάρι, εκτελείται αδίκως, έχοντας κατηγορηθεί για το φόνο ενός Τούρκου που δεν τον διέπραξε, στο γάμο του Καραχμέτη, όπου μυροβλίζουν τα οστά της Εραϊνός, η οποία δέχτηκε με αυτοθυσία τη διγαμία του συζύγου της. Ελάτε όμως που έχουμε μυροβλησία και στο νησί της Ουρανίτσας, όπου τι έχουμε, και έχουμε ένα κορίτσι το οποίο αυτοκτόνησε, έχουμε αυτοχειρία. Η κοινότητα, δηλαδή η Εκκλησία, με τη συμφωνία των Μπρουχόντων, αρνήθηκε να την κηδέψουν χριστιανικά. Την έθαψαν λοιπόν σε ένα νησάκι μακριά. Από τον τάφο της βγαίνει πάλι μύρο, μας λέει ο Παπαδιαμάντης. Γιατί το κορίτσι αυτό οδηγήθηκε στην πράξη αυτή από την αδικία. Και ακόμη οι σκιαθήτες, αν πάτε, σας δείχνουν σε ένα από τα νησάκια στο στόμιο του λιμένα, το Μαραγκό, και λένε «Αυτό είναι το νησί της Ουρανίτσας». Πολύ μελάνη έχει χυθεί και για το αμφίσιμο, το ανοιχτό αυτό που ονομάζουμε τέλος της Φόνησας. Για κάποιους, όπως η Τζίνα Πολίτη που το προσεγγίζει το κείμενο με δαρβηνικούς όρους, δεν είναι ανοιχτό το τέλος της Φόνησας, γιατί λέει μεταξύ θείας και ανθρωπίνης δικαιοσύνης, δηλαδή ανάμεσα στους χωροφύλακες και στο Θεό, τι είναι, είναι η φύση, η οποία φύση είναι εκτός ηθικής και το ότι την πνίγη δεν έχει κανένα ηθικό πρόσημο, θετικό ή αρνητικό. Ωστόσο, μια άλλη προσέγγιση που μας τη δίνει ο εκδότης των απάντων του Παπαδιαμάντη, που είναι και θεολόγος, ο κ. Μαυρόπουλος, μας επισημαίνει ότι τη Φόνησα ο Παπαδιαμάντης δεν την καταδικάζει, αφήνοντάς τη βάζει στο μετέχμιο μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης και μάλιστα με μια συγκλονιστική εικόνα να βυθίζεται σαν να βαφτίζεται. Αυτό το βύθισμα είναι ανάκληση βαπτίσματος, βλέποντας καθόλου τυχαία το πρικιό της, όπως μας είπε ο κύριος Μίτς. «Όνα το πρικιό μου» είναι οι τελευταίες της λέξεις. Δηλαδή, τι, ένα άγωνο χωράφι, σύμβολο αυτού που της φόρτωσε η ιστορία της, οι γονείς της, το περιβάλλον της. Στον νυκτήρμονα κόσμο του Παπαδιαμάντη δεν καταδικάζεται κανείς. Συχνά οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Στον Αμερικάνο δεν είναι τυχαίο ότι τον ξένο, πρώτος τον ξένο που καρτερούν, που επιθυμούν να έρθει, τον αναγνωρίζει ένας από την τριμελή φεδρά συντεχνίαν, από μια παρέα μεθυσμένων που τραγουδούν ατάκτος. Ένας αχθοφόρος, γυμνόστερνος και γυμνόπους. Αυτός είναι ο χαρακτήρας που έχει τη σημαντικότερη λειτουργία στη δράση, ο Άγγελος Καλών Ειδήσεων. Ακριβώς οι ταπεινοί και οι περιφρονημένοι έχουν το πιο σημαντικό ρόλο στο παπαδιαματικό έργο. Αυτή την αίσθηση την έχουμε πολύ έντονη διαβάζοντας το πόνημα του κυρίου Σταμάτη. Δεν έχουμε μόνο τα στοιχεία, τα πραγματολογικά, τις αναλύσεις, τις εξηγήσεις των λέξεων. Έχουμε και
τα δείγματα, τα σπέρματα, αλλά πολλές φορές και την ανάλυση όλων αυτών και πολλών ακόμη προσεγγίσεων. Εγώ κλήθηκα να πω δύο λόγια εκ μέρους της Εταιρείας Παπαδιαματικών Σπουδών. Καλωσορίζουμε λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά μια έκδοση που όχι μόνο θα συμβάλλει στη μέθεξη του απλού αναγνώστη ή του μαθητή που θα μοιηθεί για πρώτη φορά στο παπαδιαματικό κείμενο, αλλά θα προστεθεί επαξίως αυτό το έργο και στο οπλοστάσιο του φιλολόγου ερευνητή. Ξέρουμε πόσο πολύτιμη και σπάνια είναι μια τέτοια συμβολή. Ήταν ένα δύσκολο στοίχημα. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Πατάκη που φιλοξένησαν το πόνημα και τον αγαπητό κύριο Σταμάτη που έφερε εις πέρας αυτό το εγχείρημα με τόση γνώση, φροντίδα και προπάντων αγάπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την κυρία Λαμπροπούλου. Ο λόγος ξανά στην κυρία Νένα Μεντή. Η γραία χαδούλα εισήλθε. Πλησίον της θύρας ή τον Ικαλίβη. Ικανός λευκάζουσα, με εξωτερικών όχι πολύ ακμαίων, ούτε καθάριων. Εφαίνεται ότι προπολού χρόνου δεν είχε να σβεστοθεί και μαρτύρει περί της αρρωστίας της οικοκυράς. Αταξία εργαλείων, χόρτων και δεμάτων υπήρχεν έμπροσθεν ταύτης. Η θύρα ήτο κλειστή, τα δύο παράθυρα κλειστά. Μόνον η σφενγή της με ίαλον υπήρχε προστάνω, αλλά δια να φτάσει ως εκεί πάνω η Φραγκογιανού, δια να στυλώσει το αναστημά της και ήδη αν ή τον άνθρωπος μέσα, έπρεπε να ανέλθει τα δύο ή τρεις βαθμίδας και να φτάσει στο μικρόν άφρακτον σανίδωμα το καλούμενον Χαγιάτη. Ενώ εδίσταζεν αν έπρεπεν ούτω να κάμει ή μάλλον αν έλθει απλώς στο Χαγιάτη και να κρούσει την θύραν, ήκουσε φωνάς μικρών κορασίων. Ο λίγον παρέκει ήταν το πηγάδι με τον μάγκανον και δίπλα η στέρνα, χαμηλή, βαθία, με τα σόχθας μόλις ανεχούσας υπεράνω της επιφανίας της γης. Επάνω εις αυτήν την κτιστήν όχθην, παρά το χείλος της στέρνας, εκάθιν το δύο μικρά κοράσια. Το εν ως 5 ετών, το άλλο ως 3 ετών, και έπαιζαν με μίαν καλαμιάν και με σπάγκον και εν καρφίων δεμένων εις την άκριν, ως να εψάρευαν τάχα εντός της στέρνας. Να, μου έδωκε το σημείο ο Αϊάννης, είπε μέσα της, σχεδόν ακουσίως η Φραγκογιανού, άμα είδε τα δύο θυγάτρια. Τι λευθεριά θα της έκαναν της φτωχιάς περιβολούς, αν ίσως έπεφταν μες στη στέρνα και κολυμπούσαν. Να ειδούμε, έχει νερό. Πλησιάσασα, έκυψε και είδαν ότι η στέρνα ήταν σχεδόν γεμάτη, ως 2/3 οριάς νερού. «Τι τα αφήνει εδώ κοινός ο πατέρας τους, μικρά κορίτσια», είπεν πάλιν η Φραγκογιανού, «τάχα δεν μπορούν να πέσουν και μοναχά τους μέσα». Έστρεψε έναν ήσυχο βλέμμα προς την Καλύβη, αλλά αυτή είχε την όψη ότι δεν υπήρχε ένα άνθρωπος μέσα. Εκοίταξε με τα περιεργία στα δύο κοράσια. Το μεγαλύτερον τούτον ωραίων, ξανθών, αν και σχεδόν άνυπτων, έκαμνεν ωραίαν εντύπωση. Το μικρότερον χλωμών, κακονδυμένων, εφαίνεται μάλλον να πάσχει από ζούραν ή τι παιδικών μαρασμών. «Κοριτσάκια», είπε η Φραγκογιανού, «τι εκάνετε εδώ, πού είναι η μάνα σας?» Το μεγαλύτερον κοράσιο απήντησεν, «Πίτι». «Στο σπίτι», ερμήνευσε η γραία. «Μα πού στο σπίτι, εδώ ή στο χωριό?» «Ζεν είναι ζω», είπε πάλιν το μικρόν. Φαίνεται ότι εξετέλει εντολήν του πατρός της μη θέλοντος να ενοχλώσει η διαβάτε την άρρωστην.
Αυτή άλλωστε βρίσκεται πράγματι εντός της καλύβης, γιατί τα παράθυρα ήσαν κλειστά, ίσως για να μην τη βλάπτει ο εσπερινός αήρ του ρεύματος. Φαίνεται ότι ο σύζυγός της προλίγου μόνον είχε κατέλθει εις των γειτονικών αγρών προς μικράν συμπληρωματική εργασία και είχε νοκνήσει ή νομίσει περιττόν να κλείσει και την θύραν του περιβόλου του λαχανοκήπου. Η γραία Χαδούλα ρώτησε και πάλιν: «Κι είναι στο χωριό η μάνα σας? Και εσείς πώς είστε εδώ μοναχά σας?» «Είναι πατέλα ζω», είπε η μικρά. «Πού?» «Εκεί κάτω», έδειξε η μικρά. «Και τι κάνει?» Η παιδίσκη έσυε τους ώμους, δεν ήξευρε τι να είπε. Τέλος επρόφεραν: «Έχει ζλιά». «Πώς σε λένε, κορίτσι μου?» «Μένα, Μσούδα». «Και την αδερφή σου?» «Τούλα». Η Φραγκογιανού εσκέφτη: «Θα φωνάξουν τάχα, θα ακουστεί, πού να ακουστεί, πρέπει να κάμω γλίγορα», προσέθηκε μέσα της. «Αυτός όπου είναι τώρα σε λίγο θα έρθει εδώ, γιατί θα σουρουπώσει και δεν θα βλέπει να κάνει δουλειά εκεί κάτω, και πρέπει να φεύγω το γλιγορότερο χωρίς να με ειδεί, όπως δεν με είδε ως τώρα». Εδίστασε προς στιγμήν. Αισθάνθη μέσα της φοβεράν πάλιν. Ήτα είπε σχεδόν μεγαλοφόνος: «Καρδιά, αυτό είναι μία απόφασης». Και δράξασα με τα δύο χείρα στα δύο κοράσια, τα όθησε με μεγάλη βία. Ικούστη μέγας πλαταγισμός. Τα δύο πλάσματα έπλεαν εις το νερόν της στέρνας. Λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα εδώ προφανώς για το έργο του Παπαδιαμάντη, αλλά χωρίς την εργώδη προσπάθεια του κυρίου Σταμάτη δεν θα ήμασταν εδώ. Και δεν θα υπήρχε και αυτή η έκδοση. Νομίζω και από όσα ακούσατε μέχρι τώρα και όσα θα διαπιστώσετε και μόνοι σας όταν θα πάρετε το βιβλίο και θα το μελετήσετε, θα καταλάβετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια έκδοση εργαλειακή και στοιχειακή, αλλά και μεγάλης αναγνωστικής μαγείας. Προσωπικά έχω 5 εκδόσεις στη βιβλιοθήκη μου της Φόνησας, μαζί με αυτήν 6. Ακούγεται λίγο μπορχεσιανό αυτό. Μαζεύω πολύ φωνικό στην βιβλιοθήκη μου και δεν είναι καλό αυτό. Αυτή όμως η εκδοχή της Φόνησας, αν μπορεί κάποιος να κάνει εκ του προχείρου μια σύγκριση, υπερέχει. Και είναι η προσωπική σκέψη αυτή. Είναι και λίγο κρίμα, γιατί η συγκεκριμένη έκδοση, το συγκεκριμένο βιβλίο, θα έρθει να προστεθεί στα βιβλιοπωλεία μαζί με κάποιες άλλες, οι οποίες είναι και λίγο επικίνδυνες, αν θέλετε. Ακούγεται λίγο ακραίο αυτό, αλλά εμφανίζουν ένα Παπαδιαμάντη που δεν είναι ο πραγματικός Παπαδιαμάντης. Με αποτέλεσμα ο μη μοιημένος, αυτός που δεν είναι ρέκτης, τέλος πάντων, της λογοτεχνίας, να προσλάβει έναν λανθασμένο Παπαδιαμάντη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε πάνω από τον νόμο κάθε επίδοξο αναγνώστη και να το πούμε: «Κοίτα, πάρε αυτή την έκδοση, μην πάρεις την άλλη». Ας ελπίσουμε ότι θα προστρέξει και η αγαθή τύχη θα είναι με το μέρος του να πάρει αυτή την έκδοση. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση στον κύριο Σταμάτη είναι: γιατί ξανά Φόνησα, γιατί τώρα? Ποιο ήταν το δικό του θέλω για να βγει αυτό το βιβλίο? Να σας απευθύνω κι εγώ, φίλες και φίλοι, ένα παπαδιαμαντικό χέρι που ελπίζω ότι στο τέλος αυτής της βραδιάς θα αποδειχτεί πραγματική παπαδιαμαντική συναλληλία, θα ζυμώσει δηλαδή εντός μας κάτι από τις δραστικές ουσίες και τη μαγεία αυτού του δημιουργού. Σπέβδω, κύριε Διονύση, να σας απαντήσω στο ερώτημα. Γιατί ξανά η Φόνησα, γιατί πάλι ο Παπαδιαμάντης? Η απάντηση είναι απλή και καταφανής. Ο Παπαδιαμάντης, τον καιρό που πρωτοδημοσίευσε, πριν από 140 χρόνια, τη μετανάστηδά του, μέχρι σήμερα, είναι διαρκώς παρόν. Είναι συγγραφέας με έργο, με αδιάλειπτη συνέχεια, διεινική και πλήρη. Έχει εκθρέψει περισσότερες από 4 γενιές αναγνωστών και συνεχίζει. Ο Παπαδιαμάντης
Είναι τεράστιος συγγραφέας και ξεχωριστός. Και παρακαλώ πολύ, μην εκλάβετε τη χρήση των δύο επιθέτων ξεχωριστός και τεράστιος ως την απαιτούμενη καλολογία που συνηθίζεται σε κάθε συζήτηση. Τον Παπαδιαμάντη τον κατέστησε και τον ανέδειξε τεράστιο η ίδια η ζωή. Διότι δεν υπήρξε γενιά από την ημέρα που ο Παπαδιαμάντης πέθανε που δεν υπήρξε αναγνώστης των έργων του, κάποιων έργων του ή επιλεγμένων κάποιων από αυτών. Και όλα αυτά με μία αλληλουχία αναγνωστικών γενεών. Επίσης, τον ανέδειξε τεράστιο, τρισμέγιστο ήθελα να πω, διότι η ίδια η ζωή αποφάσισε ότι ο Παπαδιαμάντης δεν έχει τέλος. Από την εποχή του και τις μετέπειτα εποχές, πολύ μεγάλοι, ξεχωριστοί δημιουργοί, λογοτέχνες, πεζογράφοι, με πολύ μεγάλο έργο, με πάρα πολλούς τίτλους, εσήγησαν, πολλά βιβλία έκλεισαν, πολλές σελίδες δεν ξαναδιαβάστηκαν ποτέ πια. Μόνο ο Παπαδιαμάντης συνεχίζει και στη σημερινή εποχή να διαβάζεται, να μελετάται και να διακτηνίζεται και στην τέχνη. Βλέπουμε οι θεατρικές παραστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Βλέπουμε τα έργα στη ζωγραφική να πληθαίνουν. Βλέπουμε στη γλυπτική επίσης να παρουσιάζονται καινούργια έργα. Το όνομα Παπαδιαμάντης και μόνο συνειρμικά είναι πλέον ένα στοιχειώδες σημείο αναγνώρισης μεταξύ των ανθρώπων που έχουν ανησυχίες, ρεμβασμούς, σκέψεις, μια νοητική δηλαδή ικανότητα να προσεγγίζουν τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα έχει αύξουσα πορεία. Για να το θέσω κάπως διαφορετικά, καλείται και ο σημερινός άνθρωπος, όπως και οι προηγούμενοι, να απαντήσουν στο ερώτημα που έθετε ο Ελίτης. Ποιος είναι ο κόσμος που υπερέχει, ποιο το νυν και το εέν αυτού του κόσμου. Και ο Παπαδιαμάντης το κέρδισε και το νυν και το εέν αυτού του κόσμου και αυτό το πράγμα το δείχνει η αδιάλειπτη αναγνωσιμότητα από όλες τις γενιές κατά αλληλουχία, επαναλαμβάνω, που δεν σταματάει ποτέ. Θα θέσω μια ερώτηση που την είχα θέσει και σε εσάς όταν κάναμε την συνέντευξη. Είναι προφανές ότι ο Παπαδιαμάντης πουλάει. Όποιον εκδότη και να ρωτήσετε, θα σας το πει. Επομένως, γι' αυτό και εξηγείται και η ευκολία των πολλαπλών και διαφορετικών εκδόσεων. Θέλω όμως να ακούσει και ο κόσμος πόσο καιρό πήρε εσάς να κάνετε και την έρευνα έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα, όχι μόνο της φόνης σας ως λογοτέχνημα, ως έργο, αλλά και την πλήρη εικόνα και την κοινωνική, την πολιτική, την, ακόμα και την ιστορία με τα κοριτσάκια που τα σκότωναν. Υπάρχει ένα ολόκληρο στοιχείο, ένας ολόκληρος κόσμος που περιβάλλει αυτό το έργο. Πόσο καιρό σας πήρε όλο αυτό? Μπορώ να σας πω σχηματικά ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε από τη στιγμή που ξεκίνησα να βάζω τα πράγματα στο χαρτί μέχρι που το χαρτί τυπώθηκε ήταν ένα διάστημα 2 χρόνων περίπου. Όμως, για να καταλάβουν και οι φίλοι μας απόψε, η ενασχόληση κάποιου με τον Παπαδιαμάντη δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Το να μιλήσει κανείς για τον Παπαδιαμάντη είναι ένα πολύ εύκολο πράγμα. Αρκεί να χρησιμοποιήσει τη μνήμη του, η μνήμη να δώσει τη ζωή, όπως δίνει πάντα, να ανασύρει διαβάσματα, σκέψεις, εντυπώσεις και να μιλήσει για τον Παπαδιαμάντη. Όταν όμως βρεθεί κάποιος μπροστά σε ένα έργο του Παπαδιαμάντη, πολλό δε μάλλον μπροστά στη Φόνησα, που θεωρείται από τους πάντες το κορυφαίο έργο του, τότε οι υποχρεώσεις του είναι πάρα πολλές και αυτό που λέγεται μελέτη, έρευνα ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να ευοδοθεί εάν μέσα του δεν έχουν προϋπάρξει χρόνια αργής, βασανιστικής και επαναμανόμενης ζήμωσης με τον Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης είναι ο συγγραφέας, ο κατεξοχήν συγγραφέας, ο οποίος εγείρει απαιτήσεις από τον αναγνώστη του. Τον καλεί να πάρει θέση. Τον θέλει αναγνώστη με ιδιότητες που θα διαλογιστεί μαζί του.
που θα δώσει ο ίδιος απαντήσεις στα ερωτήματα περί αμαρτίας και οθεότητας, περί καλού και κακού, περί του τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος, του πώς ορισμένες φορές η ζωή φαίνεται θάνατος και ο θάνατος φαίνεται ζωή. Ας αυτά όλα ο Παπαδιαμάντης απαιτεί να έχει αναγνώστη με ιδιότητες. Δεν φτιάχνει έργα κονσέρβας και αφού δεν φτιάχνει έργα κονσέρβας από αυτά που τα διαβάζεις μια φορά και μετά τα πετάς και δεν ξαναγυρίζεις ποτέ πίσω σε αυτά, ο Παπαδιαμάντης έχει απαιτήσει από τον αναγνώστη του. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στο τέλος του 16ου κεφαλαίου, αυτό που πολλές φορές αριθμείται ως 17ο, όπου και το τέλος της Φραγκογιανούς, ο αναγνώστης καλείται να πάρει μία σαφή θέση για τον τρόπο που η Φραγκογιανού πεθαίνει. Η Φραγκογιανού πεθαίνει, διώκεται ήδη από πολλά κεφάλαια πριν από τη θεία και την ανθρώπινη δικαιοσύνη και η Φραγκογιανού πεθαίνει σε δύο δάχτυλα νερό. Μέχρι να φτάσει εκεί η αφήγηση, έχει κάνει μία πλήρη ανάλυση και αποτύπωση όλων των δραστικών ιδιωτήτων της Φραγκογιανούς. Η Φραγκογιανού, η γραία Φραγκογιανού, με τα τέσσερα παιδιά, τα τέσσερα αγόρια, τις δύο κόρες, τις τρεις κόρες, που ξενοδουλεύει κάνοντας διάφορες δουλειές για να αποκομίσει τα προστοζήν. Είναι ακούραστη όταν βρίσκεται μέσα στη φύση. Και αυτά που προσφέρει ο Παπαδιαμάντης δεν είναι φυσιολατρία, με τη γνωστή σημασία του όρου. Είναι εντελώς αριστοτελική και πλατωνική. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη και με το πώς ουσιώνεται μέσα στη φύση και αποκτά τη βαθύτερη ουσίωσή του και γίνεται ένα με αυτήν. Τα ξέρουμε αυτά και από τον Πλάτωνα και από τον Αριστοτέλη, ότι η φύση βλέπει και βλέπετε, ότι η φύση είναι αυτή η οποία δημιουργεί, δεν μιλάει, αλλά περιλαμβάνει όλα τα όντα της σε ένα συγκεκριμένο ρόλο και σε μια κινησιουργό αιτία. Ο Παπαδιαμάντης, λοιπόν, δεν τα γράφει αυτά γιατί κάπου πρέπει να τοποθετήσει τη δράση του, στο μικρό γραφικό νησάκι που λέγει ο Ξενόπουλος και οι γνωστοί γραφικοί τύποι, οι καλοκάγαθοι χωρικοί που καμιά φορά είναι και πονηροί, όπως έλεγε ο Ελλήνος πολίτης, και καμιά φορά βγαίνουν και διεστραμμένες προσωπικότητες με σαδισμό που τις αρέσει να πνίγει παιδιά, όπως έλεγε ο Καπαθήτα Δημαράς. Ο Παπαδιαμάντης τα γράφει όλα αυτά διότι προϋπάρχει μέσα του αυτό το οποίο θέλει να αποδείξει η αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των πράξεων και όλων όσων την κινούν. Αυτά θέλει να αποδείξει ο Παπαδιαμάντης. Για να επανέλθω λοιπόν στη γραία Φραγκογιανού, η οποία αναρριχάται ως γάτα σε γκρεμούς που οι χωροφύλακες δεν μπορούν να πλησιάσουν και ο ένας πέφτει και γκρεμίζεται. Κάνει απίστευτα δρομολόγια στα βουνά και στις ράχες, παραπλανά τους χωροφύλακες, διότι κάνει τον υπολογισμό ότι δεν θα έρθουν να με ζητήσουν εκεί που με συναντήσανε χθες, παραπλανά προς ώρας τουλάχιστον τον Ειρηνοδί και τον Ανακριτή και όλους τους υπόλοιπους και αποδεικνύει μέσα από όλη την ιστορία της, έτσι όπως την αφηγείται ο Παπαδιαμάντης, ότι αυτή η γυναίκα είναι μια χαλκέντερη γυναίκα, μια χαρισματική γυναίκα. Μια χαρισματική γυναίκα που πήρε τη ζωή στα χέρια της και μεγάλωσε 7 παιδιά με ένα σύζυγο ο οποίος ήταν Ιωνία Απών, με ένα σύζυγο χωρίς ιδιότητες, ο οποίος δούλευε σαν το ζώο και όταν γύριζε έπαιρνε τα λεφτά και τώρα είναι στο κρασί. Δεν τον ένοιαζε πόσα παιδιά είχε, τι θα κάνουν τα παιδιά του που θα δουλέψουν, πού θα στεγαστούν, όλα αυτά τα έκανε η Φραγκογιανού. Έχτισε δύο σπίτια μόνη της, με τα χέρια της. Μεγάλωσε τα παιδιά της, τα ανάθρεψε, τα αγόρια της φύγανε τα δύο μεγάλα και πήγαν στα ξένα και δεν ξαναρώτησαν, έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους, τι κάνει η μάνα τους, ο πατέρας τους και τα αδέρφια τους. Το τρίτο αγόρι της βγήκε παραβατικό και επικίνδυνο, ο Μούρος ή Μούτρος.
και τα δύο μικρότερα ήταν μικρά. Η μεγάλη της κόρη παντρεύτηκε έναν βοηθό του πατέρα της, ο οποίος ήταν και αυτός περίπου σαν τον πεθερό του, μόνο που δεν ήταν πότης όσο αυτός. Και φέρει ένα χαρακτηριστικό όνομα, λέγεται Τραχύλης. Τραχύλιδες λέγανε τα βόδια, εκείνα που είχαν μια τραχυλιά με έντονο χρώμα, καφέ βόδι, με άσπρη τραχυλιά. Επειδή λοιπόν η αντίθεση ήταν μεγάλη, τον λέγανε Τραχύλη. Αυτός ο άνθρωπος, στο διπλανό δωμάτιο που χωρίζεται με ένα ξυλότυχο, πεθαίνει το παιδί του, το νεογέννητο. Και αυτός κοιμάται με το μεγαλύτερο παιδί του. Και επειδή του διακόπτεται τα όνειρα, φωνάζει προς το παιδί. «Σκάσε! Δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί, λέει, σε αυτό το σπίτι». Και το παιδί έχει επιθανάτιο ρόγχο. Αυτός ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από όλα συμβαίνουν στο σπίτι. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι και στα δύο σπίτια είναι στις πλάτες της Φραγκογιαννούς. Και η Φραγκογιαννού το λέει καθαρά, έχει φτάσει πλέον στο σημείο που δεν μπορεί πια να αντέξει άλλο. Δούλεψε τους γονείς της, τους αρχικλέφταρους. Δούλεψε τον άντρα της. Δούλεψε τα παιδιά της, δούλεψε τα εγγόνια της, αλλά δεν μπορεί άλλο να προσφέρει. Τότε είναι το οριακό σημείο στην αφήγηση, αυτό το, η μαγική φράση του Παπαδιαμάντη «ψηλώνει ο νους», που δεν υπάρχει ερμήνευμα σε κανένα από τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας για να δώσουν την ερμηνεία. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Ο Παπαδιαμάντης είναι ο συγγραφέας που οι λέξεις του, οι ζυγισμένες με απόλυτη ακρίβεια λέξεις του, έχουν ανόρροφη και υπόρροφη βλάστηση. Η ανόρροφη είναι ορατή μέσα στη διήγηση και η υπόρροφη κρύβεται από κάτω. Ας πούμε το τραγούδι που λέει η Φραγκογιαννού, «Μανούλα μου, ήθελα να πάω να δω της μοίρας μου το ριζικό», και εκείνο το ριζικό είναι γραμμένο με όμικρον γιώτα από το χέρι του. Είναι μια λέξη η οποία έλκει πολύ μεγάλη ιστορία πολιτισμού. Είναι μια λέξη η οποία παραπέμπει απευθείας στο ρήμα «ριβδαίο ριβδό στον όμηρο», δηλαδή το ρήμα που λέει ότι κάνει θάλασσα να πλαταγίζει και να ρουφάει η σκύλα και η χάριδη, αχόρταγα τους ανθρώπους μαζί με το νερό. Γράφει ο Παπαδιαμάντης ότι η Φραγκογιαννού μετά την πρώτη θηλυκτονία καθότανε λυπημένη με ύφος μετάνοιας και φορούσε το μαντήλι στο τεφρό κεφάλι της ως σαν σάκο. Αυτά τα πράγματα, αν δεν τα μελετήσει κανένας και δεν έχει αντίληψη της ζωής εκείνης της εποχής και των νοούμενων συγκείμενων στον Παπαδιαμάντη, είναι δύσκολο να τα ερμηνεύσει. Αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης και κρύβεται από κάτω, υπόρροφη πλάστηση, είναι ότι ο Παπαδιαμάντης παραπέμπει στο γνωστό εβραϊκό τρόπο δήλωσης πένθους και μετανοίας. Αυτό που λέγεται στην Αγία Γραφή «εν σάκο και σποδό». Όταν ο Παπαδιαμάντης στρώνει το δρόμο της Φραγκογιαννούς κατά τη διάρκεια της φυγής της με αγκάθια, δεν το κάνει για να αξιοποιήσει τα αγκάθια που βρίσκεται σε κάθε εξοχή. Το αγκάθι συμβολίζει την αμαρτία και τον πόνο ταυτόχρονα. Όταν οι πέτρες στον κρεμό αρχίζουν να πέφτουν, να κατρακυλάνε πάνω της και να τη χτυπάνε, ο Παπαδιαμάντης παραπέμπει στον αρχαϊκό τρόπο τιμωρίας των αμαρτωλών και των παραβατών, που είναι ο λιθοβολισμός. Όλες σχεδόν οι εκφράσεις που έχει μέσα ο Παπαδιαμάντης και τα κομβικά σημεία της αφήγησής του παραπέμπουν σε τέτοια μεγάλα κομβικά σημεία που έχουν διαπολιτισμική αξία. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά για το χρόνο που με ρωτήσατε, για το πόσο καιρό έκανε να βγει αυτό το βιβλίο. Όμως ξαναλέω ότι η ενασχόληση του Παπαδιαμάντη θέτει ευθύνες στον αναγνώστη της. Πρέπει να πάρει θέση δηλαδή πως η χαλκέντερη Φραγκογιαννού, που ήξερε απ' έξω το παραμικρό βότανο, που ήξερε το παραμικρό μονοπάτι, τις κρύπτες, τις κρυφές σπηλιές, όλα τα πάντα, πνίγεται σε δύο δάχτυλα νερό. Γιατί δύο δάχτυλα νερό προσπαθεί να διασχίσει σε εκείνη τη Χερσόνησο που έχει άμποτη και παλήρια,
και δεν κάνει καν την αισθηκτόδη κίνηση να κολυμπήσει. Αυτή που ήξερε τη φύση από το α μέχρι το ω. Και είχε τρομερές δυνατότητες διαπιστωμένες. Το λένε τα άλματά της, το λένε όλα. Και λοιπόν ο μελετητής της φώνησας τουλάχιστον καλείται να πάρει θέση. Και ή θα την πάρει αποφεύγοντας, μιλώντας περί διαγραμμάτου, ή θα βάλει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Η προσωπική μου άποψη, που είναι και μέσα στην εισήγησή μου κατατεθειμένη, είναι ότι η Φραγκογιανού έθισε και απόλυσε τον εαυτόν της εν είδη καθαρμού μέσα στο νερό, σε ένα τέλος που ήταν προδιαγεγραμμένο και το είχε προαναγγείλει πολλές φορές η ίδια. Καθάρθηκε μέσα στο νερό και αναχώρησε από τη ζωή, τόσο απλά, χωρίς να τη διεκδικήσει ούτε η θεία, ούτε η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Και η Ρίστο εν παρόδο, θα ήθελα να σας πω ότι ο Παπαδιαμάντης, τον οποίο διεκδικούν πολλοί, και πολλοί τον παροποιούν, και πολλοί τον παραποιούν, ή τουλάχιστον το σκιάζουν στα βασικά του χαρακτηριστικά, έχει ένα κλειδί ερμηνείας. Το κλειδί της ερμηνείας είναι ότι ο μελετητής του, του έργου του, ο βαθύς αναγνώστης του, ο αναγνώστης του με ιδιότητες, δεν μπορεί να ερμηνεύσει το παπαδιαμαντικό έργο χωρίς να έχει εισχωρήσει στις λεπτομέρειες της ζωής του. Η ζωή του Παπαδιαμάντη ήταν κρυστάλλινη. Ήταν μια ζωή την οποία αποτύπωσαν λίγοι όσοι κατάφεραν να την πλησιάσουν, γιατί ο Παπαδιαμάντης δεν είχε σχέση με τους πολλούς, τους απέφευγε, και ό,τι έκανε, το έκανε διατηρώντας πάντοτε αναλύωτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ως φυσικού προσώπου και ως δημιουργού. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Παπαδιαμάντης αρνήθηκε να ενταχθεί στην οποιαδήποτε κατεστημένη τάξη της εποχής του, πολιτική, κοινωνική, θρησκευτική ακόμα που θα μπορούσε άνετα, και φιλολογική. Ο Παπαδιαμάντης απέφυγε τους περισσότερους, εξαιρέσει ορισμένων 2-3 ανθρώπων με τους οποίους είχε πιο βαθιά σχέση. Έζησε μια ζωή απόλυτης φτώχειας, απόλυτης στέρησης και δεν έσκυψε το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν διάφορα που έχουν γραφτεί με μαρτυρίες, πραγματικότητες δηλαδή, για τη ζωή του Παπαδιαμάντη. Σκεφτείτε τώρα τον Γαβριλίδη, τον μεγάλο εκδότη της Ακρόπολης, ένα μέγεθος σημερινό θεόρατο, να ζητάει από τον Παπαδιαμάντη να του γράψει κάτι επί παραγγελία. Ας πούμε, γράψε κάτι για τα Χριστούγεννα. Και ο Παπαδιαμάντης να αρνείται παρουσία άλλων και να λέει, ας πούμε, στον Νιρβάνα, «Μα πώς μπορώ εγώ, παιδάκι μου, να κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ γράφω όπως μου κατεβαίνει». Ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί την τιμή στο Γαβριλίδη να γράψει κάτι κατά παραγγελία, τη στιγμή που ο ίδιος δούλευε σκληρά, σκυλίσια, για να βγάλει το άθλιο καμαράκι που έμενε, τα τσιγάρα του, το αλυπιακό κρασί του και τις αγρυπνίες του στον Άγιο Ελισαίο. Ποιος άλλος από αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο της λογοτεχνίας, τον κόσμο της δημοσιογραφίας, τον κόσμο της φιλολογίας, όταν θα τον καλούσε ο διευθυντής του Άστεως, ο Κακλαμάνος, να αναλάβει καθήκοντα μεταφραστή και θα του πρότεινε 150 δραχμές μισθό, θα έπαιρνε την απάντηση του Παπαδιαμάντη: «Πολλά είναι τα 150, τα 100 με φτάνουν». Ποιος άλλος θα μπορούσε το 1908 που έγινε η φιλολογική εσπερίδα του στον Παρνασσό, πρωτοστατούσης της πριγκίπισσας Μαρίας Μοναπάτη του Παλατιού, όπου συνέρευσε το άνθος της αθηναϊκής ζωής, όπως γράφει η εφημερίδα Ακρόπολης, να μην πάει στη γιορτή όπου θα τον βράβευαν, όπου θα τον κολάκευαν, όπου τα φώτα της δημοσιότητας θα ήταν στραμμένα όλα πάνω του. Και κατέφυγε στο σπίτι του φίλου του, του Μανάβη, του Μπούγη, όπου τα πήγε ξεροσφύρι και μετά πήγε στην ταβέρνα. Αυτά μόνο ο Παπαδιαμάντης μπορούσε να τα κάνει. Και τα έκανε εμπράκτος στη ζωή. Γι' αυτό απέφευγε τη συνάφεια με τους πολλούς.
και τους λίγους με τους οποίους έκανε παρέα και κοινωνούσε μαζί του, τους διάλεγε. Προχωρήσε στην επόμενη. Ευχαριστώ πολύ που μου έχετε κάψει 5-6 ερωτήσεις. Θέλω όμως να επιστρέψουμε λίγο στο έργο και να μιλήσουμε λίγο για την θηλυκτονία, για να κατανοήσουμε αν αυτό είναι αποτέλεσμα της μυθοπλασίας ή ο Παπαδιαμάντης ερανίζεται στοιχεία από πραγματικά γεγονότα και τα μεταπλάθη προφανώς. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό, γιατί είναι κομβική σημασίας για το έργο η θηλυκτονία. Ναι, είναι ακριβώς όλο το έργο. Αλλά αυτό το πράγμα που ονομάζεται θηλυκτονία, και σας λέω να μην το αναζητήσετε και αυτό στα λεξικά και τα σύγχρονα, γιατί δεν το περιλαμβάνουν. Στο μόνο λεξικό που μπορείτε να το βρείτε είναι στη συναγωγή νέων λέξεων του Κουμανώδη. Ούτε στα ερμηνευτικά λεξικά της ελληνικής γλώσσας, ούτε στα εγκυκλοπαιδικά λεξικά. Ούτε στο Δημητράκο. Όχι. Η θηλυκτονία είναι πασίγνωστη πράξη και πολύ καλά κουκουλωμένη στα βάθη των ελληνικών αιώνων. Και γνωστή σε λίγους ανθρώπους που όμως οι συνθήκες εκείνης της εποχής, ενδεχομένως η συνενοχή και το κοινωνικό περιβάλλον δεν επέτρεψε ποτέ να μιλήσουν. Ήταν θεσμός όμως η θηλυκτονία και εκ προσωπική πείρας μπορώ να σας πω ήταν ένας θεσμός ο οποίος ίσχυσε στην Ελλάδα μέχρι το 1975 περίπου, μέχρι τη μεταπολίτευση. Αλλά ήταν κρυφά, ήταν κρυμμένη, καλά κουκουλωμένη και κάτω ακριβώς μέσα στο σκοτεινό πηγάδι και ανασυρόταν κάθε φορά που δούλευε, που χρειαζόταν να γίνει εργαλείο. Αλλά για να μην πάμε σε προσεγγίσεις που ίσως παραπέμψουν τον άλλον σε φωνικά ένστικτα, υπήρχε ένας λόγος που γινόταν αυτό. Υπήρχε μια αιτιώδη συνάφεια. Ήταν ο μικρός αγροτικός κλήρος που είχε πάντοτε η ελληνική κοινωνία και η οποία με τη γέννηση του θηλυκού απαιτούσε να δοθεί μία ακόμα πρίκα. Άρα θα υπήρξε περαιτέρω κατάτμιση του ήδη μικρού κλήρου και η καταβολή, όπως τα γράφει ο Παπαδιαμάντης μέσα, της πρίκας και του πανοπρικίου, του τραχώματος. Πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αντέξουν. Και κατέφευγαν λοιπόν σε αυτή την έσχατη λύση ανάγκης ως μέσον για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και μην μας κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση, γιατί ο γονιός που γίνεται φωνέας του παιδιού του είναι ένα πράγμα πολύ συνηθισμένο. Έχω και μια σημείωση μέσα που παραπέμπει και στο Κοράνι, που αφορά εκατομμύρια ανθρώπων, συνανθρώπων μας, που μέσα από μια άλλη θρησκεία, μέσα από έναν άλλον δρόμο, εφαρμόζουν κάποια πράγματα τα οποία απέτησε και εφάρμοσε ο πανανθρώπινος πολιτισμός. Τις ομολογεί ο Πλάτωνας, την έκθεση βέρφων. Τις ομολογούν και άλλοι. Ότι αυτοί που δεν πρέπει να ζήσουν, δεν πρέπει να ζήσουν. Δεν θα ζήσουν. Ο Παπαδιαμάντης ήταν εντελώς δαρβινικός απάνω σε αυτό. Hypotheses non figo, δεν εφευρίσκω υποθέσεις. Δεν έφτιαχνε μυθοπλασίες ο Παπαδιαμάντης εκ του μειόντος. Μυθοπλασίες δηλαδή που εκπαιρεύονταν τη φαντασία του. Η βασική ιδιότητα του Παπαδιαμάντη ήταν ότι ήταν ένας βαθύτατος αντιλήπτορ της ζωής. Αντιλαμβανόταν τη ζωή βαθιά στις ρίζες της και την αιτιακή της εξέλιξη. Αυτό απέδιδε. Πολύ ωραία, σε λίγες 3-4 αράδες, μιλάει για αυτά ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Λέει, τα έργα όλα του Παπαδιαμάντη είναι ψυχογραφήματα. Είναι ιστορίες ανθρώπων και των ψυχών τους. Η θηλυκτονία, λοιπόν, ήταν θεσμός εκείνη την εποχή. Το ομολογούν και τα έγγραφα της κοπέλου. Το ομολογεί και ο Πατριάρχης, ο Χατζερής, ο οποίος κατάλυγησε το πανοπρίκι, ότι γίνονται, είναι αιτία οι πρίκες και τα πανοπρίκια να θανατώνονται παιδιά. Είναι ομολογημένα, αλλά είναι καλά κουκουλωμένα για να μην βγουν στην επιφάνεια. Η τόλμη του Παπαδιαμάντη είναι ότι έπιασε ένα τόσο ζωτική σημασία
θέμα για την ελληνική κοινωνία για να της δώσει αυτογνωσία. Και ήταν ο μόνος που το έκανε. Όταν ο Άριστος, και όπως λέει προσφυός ο Άριστος Καμπάνης, οι υπόλοιποι του λογοτεχνικού συναφιού, πεζογράφοι, έγραφαν για ειδήλια στο χωριό κάτω από τις βρυσούλες και κάτω από τις αλέες. Αυτό που ανέλαβε ο Παπαδιαμάντης να φέρει εις πέρας, ως στοιχείο πραγματολογικό, ως δηλαδή μύθος και αλήθεια, είναι διαπιστωμένα ότι συνέβαιναν στην ελληνική κοινωνία, αλλά μόνο ο Παπαδιαμάντης τόλμησε να σηκώσει το χαλκά της γης και να βγάλει το καταχθόνιο μυστικό στην επιφάνεια. Γι' αυτό είπα πριν το δεύτερο καλλιλογικό ότι είναι ξεχωριστός. Είναι ξεχωριστός και ως τέχνη ο Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης δεν έχει όμοιό του και γι' αυτό αυτά δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ. Είναι πράγματα που τα είπε και έχει αποφασίσει η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή έκρινε. Τεχνικής φύσεως η ερώτηση, αλλά νομίζω έχει τη σημασία της. Πώς μας προτείνετε να διαβάσουμε τη Φώνησα ως διήγημα, ως νουβέλα, ως μυθιστόρημα? Καθένα είναι ένα είδος ξεχωριστό στην λογοτεχνία με τα δικά του βάρη και τις συνθήκες και τις συντεταγμένες. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι τελικά η Φώνησα? Τι αλλάζει επί της ουσίας? Ναι, ναι, αυτό. Αν μας πει είναι διήγημα, είναι κοινωνικό, αυτό είναι νουβέλ. Κοιτάξτε, το ίδιο θα το διαβάσουμε. Το ίδιο θα το διαβάσετε. Έχετε δίκιο, κυρία Μεντή. Έχετε δίκιο. Θα απολαύσετε το ίδιο πράγμα, είτε χαρακτηρίζεται μυθιστόρημα, είτε χαρακτηρίζεται νουβέλα, είτε χαρακτηρίζεται διήγημα. Όμως, για να ικανοποιήσω και την περιέργεια, ή την ερώτηση μάλλον, όχι την περιέργεια, λάθος μου, του κυρίου Μαρίνου, θα σας πω ότι εκείνη την εποχή οι χαρακτηρισμοί δεν ανταποκρίνονταν λίγος πολύ σε αυτό που σήμερα έχει αποκρισταλώσει η λογοτεχνική κριτική και η φιλολογία ως ιδεολογική κατάταξη των πεζογραφημάτων. Αυτό είναι μυθιστόρημα, το άλλο είναι νουβέλα, το άλλο είναι διήγημα. Εκείνη την εποχή είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι πολλά έργα του Παπαδιαμάντη και άλλα έργα χαρακτηρίζονται μυθιστορήματα, ας πούμε τα ρόδινα κρογιάλια. Και μυθιστορήματα χαρακτηρίζονται διηγήματα. Λίγος πολύ εκείνη την εποχή υπονοούσαν με τον όρο διήγημα διήγησης και με τον όρο μυθιστόρημα μυθιστορία. Δεν ήταν τόσο αποσαφηνισμένα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, λέω ότι ο Παπαδιαμάντης έγραψε πολλές φορές εκτεταμένα διηγήματα, όπως είναι η Φώνησα. Το Βαρδιάνο στα Σπόρκα, περίπου ίδιες σελίδες. Τα Ρόδινα Κρογιάλια και άλλα. Έχει επίσης τη δομή του διηγήματος. Είναι ένα πρόσωπο που πρωταγωνιστεί κυρίως. Γύρω του δορυφορίζονται άλλα. Ο χρόνος είναι ενιαίος. Και αφορά πάντοτε την ίδια πράξη, τη θηλυκτονία. Άρα λοιπόν έχει όλα τα χαρακτηριστικά, να το πούμε και σήμερα, εκτεταμένο διήγημα από αυτά που συνήθιζε να γράφει ο Παπαδιαμάντης. Και έγραφε πολλά τέτοια και τα προανήγγειλε. Ωραία. Για να το κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να θυμάμαι πολύ καλά, μου το είπατε πολλές φορές στη συνέντευξη, μου το είπατε και τώρα πριν ξεκινήσει η παρουσίαση, να μιλήσουμε για το πώς μπορεί να προσλάβει αυτό το έργο η νέα γενιά, τα νέα παιδιά. Και με βάση την δική σας επιμέλεια και το πλήρες εισαγωγικό που υπάρχει στην έκδοση και ο τρόπος που παρατίθεται η Φώνησα, πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ένα καλό έναυσμα για τους νέους αναγνώστες, νέους και ηλικιακά θα έλεγα, αλλά και όχι μόνο, ώστε να προσεγγίσουν τον Παπαδιαμάντη? Όπως σας είπα και πριν, κύριε Μαρίνο, Ο Παπαδιαμάντης έχει εκθρέψει περισσότερες από 4 γενιές αναγνωστών. Τη μία πίσω από την άλλη. Η σημερινή γενιά έχει μια δυσκολία μεγαλύτερη, αρκετή θα έλεγα, σε σχέση με τις προηγούμενες. Και η δυσκολία αυτή δεν είναι η γλώσσα κυρίως. Είναι η πρόσληψη του κόσμου μέσα στον οποίο τοποθετείται η αφήγηση.
είναι η πρόσληψη του υλικοτεχνικού πολιτισμού εκείνης της εποχής, η οποία εν πολλής φαντάζει ακατανόητη τελείως σήμερα. Δεν μπορεί, Φερρυππίν, ο σημερινός αναγνώστης να καταλάβει εύκολα πώς η εξώπορτα του γέροντα Ροσμαΐ μπορεί ανοίγει με το μάνταλο και από μέσα και απ' έξω. Πρέπει να το έχει δει αυτό το πράγμα για να καταλάβει, να το έχει δει για να καταλάβει πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να καταλάβει άλλα πράγματα που αφορούν την υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Πώς, ας πούμε, εκείνη την εποχή ο χωροφύλακας, ο τελώνης, ο δάσκαλος και οτιδήποτε άλλοι κομψευόμενοι στείνανε παγίδες στις γυναίκες της επαρχίας για να περάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι μόνο θέμα χρόνου και περάσματος του χρόνου ή είναι και άλλες ποιοτικές αλλαγές που συνέβησαν. Δηλαδή, είναι μεγάλες αλλαγές. Πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλες. Ανατρεπτικά μεγάλες, που δεν θυμίζουν σε τίποτα το χτες. Σκεφτείτε ότι ο Παπαδιαμάντης περιγράφει ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιωμένοι μέσα στη φύση. Γνωρίζουν τη δρακοντιά, γνωρίζουν το δυόσμο, γνωρίζουν τα δέντρα, ζουν μέσα σε περιοχές με οργιώδη βλάστηση και ξέρουν το κάθε φυλλαράκι και το κάθε κλαρί με το όνομά του. Αυτά είναι άγνωστα για το σημερινό άνθρωπο. Γνωρίζουν τον τόπο τους άριστα. Άριστα. Με τα κρυφά και φανερά σημεία του, με τα φυσικά φαινόμενα που ισχύουν σε κάθε τόπο. Αυτά δεν μπορεί να τα εκλάβει σήμερα ο σημερινός αναγνώστης. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Το μικρότερο είναι η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα... Εκεί που ζεις στην πόλη, ναι. Εγώ ζούσα σε μια πόλη και πολλοί από εμάς. Ναι. Στη δεκαετία του 50, καταλαβαίνουμε το Παπαδιαμάντη. Μα λέμε για τους νέους σήμερα. Ναι, το ίδιο. Όχι, είναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να ισχύσει να πει κάποιος πως ναι, εγώ δεν έχω ζήσει αυτή τη ζωή στο ποδιό. Δεν ξέρω τα φυτά μου. Το ισχύει και για τη δική μας γενιά. Όχι, όχι. Το μάνταλο, ας πούμε, στην πόρτα, εγώ το θυμάμαι σε επαρχιακή πόλη. Σήμερα δεν υπάρχει στο νέο, πού να το δει. Είναι πολλά. Η γλώσσα, η τρίτη κλίση, όλα αυτά. Δεν είναι γλώσσα. Το μάτι της παιδείας. Λοιπόν, ακούστε. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη είναι μια γλώσσα ζωντανή. Ασχέτως αν μέρος αυτής της γλώσσας ανήκει στο τυπικό της καθαρέβουσας. Αυτή είναι η γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Και είναι μια αδιάσπαστη ενότητα με τη γραφή του. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις δηλαδή τη γλώσσα, το τυπικό της καθαρέβουσα τον Παπαδιαμάντη. Η γλώσσα αυτή όμως είναι μια γλώσσα μουσική, μια γλώσσα η οποία παράγει ήχους και δίνει νόημα, επακριβές νόημα ζυγισμένο, σε κάθε διατύπωσή του. Αυτή η γλώσσα όμως είναι δύσκολο για το σημερινό άνθρωπο να έρθει σε επαφή μαζί της. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο σημερινός άνθρωπος είναι ασκημένος σε μια αγλωσία η οποία άλλα λέει και άλλα εννοεί. Στον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, θα διαβάσουμε «Είχε εγκάρδιον μίσος». Αν το διαβάσει ο σημερινός άνθρωπος αυτός, ο οποίος νομίζει ότι το εγκάρδιο αφορά μόνο το καλό, θα απορρίσει, δεν θα καταλαβαίνει τι λέει. Αν δεν εξηγήσεις δηλαδή όλα αυτά που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης, τις γονικλησίες της Φραγκογιαννούς, το πώς έμπαινε στην εκκλησία, το πώς η Φραγκογιαννού κήρυξε επανάσταση μέσα στην εκκλησία για να καρτεύει η γυναίκα το γυναικονίτη και να μην είναι περιορισμένη απάνω. Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει σήμερα ο άνθρωπος που βλέπει τις γυναίκες μαζί με τους άντρες μέσα στο ναό, κάτω μαζί και πολλές φορές και μπουρδουκλωμένα, οι γυναίκες να κάθονται στη θέση των άντρων και οι άντρες στη θέση των γυναικών. Όλα αυτά εξυπηρετούν μια τάξη κόσμου, ο οποίος παρήρθαν επιστρεπτή. Και όλα αυτά πρέπει να τα επαναφέρει στο προσκήνιο για να υπάρχει πρόσληψη του έργου. Να καταλαβαίνεις δηλαδή τι λέει ο Παπαδιαμάντης. Γιατί η Χαδούλα καθόταν στην πόρτα, στον παραστάτη της πόρτας της μικρής, από όπου μπαίναν μόνο οι γυναίκες για να κατευθυνθούν μόνο στον γυναικονίτη. Ο Παπαδιαμάντης βάζει τη Χαδούλα να κάνει από τις πρώτες εκείνο που αργότερα έγινε νόμος και κανόνας.
Κατέβηκαν οι γυναίκες από το γυναικονίτη. Επίσης, η λέξη που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης και κυρίως τα ονόματα και όπως λέει το ρητό αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Είπαμε πριν για τον γαμπρό της, τον Τραχύλη. Και επειδή η τέχνη του Παπαδιαμάντη και η φώνησα είναι γεμάτο ανατροπές, αλληγορίες, συμβολισμούς κλπ. Θα δείτε ότι τα ονόματα έχουν μια εντελώς ανατρεπτική χρήση. Η Χαδούλα είναι χαϊδεμένη κόρη. Και μόνο χαϊδεμένη δεν υπήρχε στη ζωή της. Σε άλλα διηγήματά του, ας πούμε, ο πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος είναι μέθυσος, έχει και άλλες γυναίκες, πότε πάει σπίτι, αδιαφορεί, αν τα παιδιά του έχουν να φάνε, δυστυχούν, είναι σε πλήρη εξαρλίωση. Το παιδί πάει και ζητιανεύει στον μπακάλικο ένα δράμι λάδι. Λέγεται Φλοεράκης. Αυτά ο Παπαδιαμάντης δεν τα βάζει στην τύχη. Φλοεράκης, δηλαδή Φλογεράκης. Κατά το κοινώς λεγόμενο, από υγεία καλά και από μυαλό φλοέρα. Ο άνθρωπος ήταν ανέστητος, δεν είχε ούτε συνέστηση των καθηκόντων του, ούτε της ιδιότητάς του ως πατέρα και αδιαφορούσαν τα παιδιά του, ζούσαν και απέθαναν. Τα γράφει αυτά στο συγκλονιστικό του διήγημα «Πατέρα στο σπίτι». Σε ένα άλλο διήγημα που λέγεται πολύ ωραία «Κοινωνική αρμονία», από τα λεγόμενα αθηναϊκά, στου Ψηρή, ο κομματάρχης και αρχινταής της περιοχής, ιδιοκτήτης καφενείου και μόρταρος, λέγεται Φοραμπάλας. Τόσο Φοραμπάλας, δηλαδή αυτό που λέμε φορά παρτίδα, τα έκανε όλα στη φόρα. Είχε τους μπράβους του, εξέτρεφε κουτσαβάκια όρδες μαζί του, τους μάθαινε το χασίσι, τις παράνομες πράξεις, γιατί είχε πλάτες κομματικές. Ήταν κομματάρχης κάποιου μεγάλου πολιτικού και λέγεται Φοραμπάλας. Η μαγική λέξη του Παπαδιαμάντη για όλους αυτούς τους μπαμπάδες που προανέφερα, που ο Παπαδιαμάντης καταρρύπτει στα περισσότερα αφηγήματά του το μύθο περί του άντρα, γιατί είναι μέγας εξυπνητής της γυναίκας, παρότι πολλοί του κατηγόρησαν ότι είναι μισογύνης. Ένας τέτοιος πατέρας με αυτές τις ιδιότητες λέγεται πατεριασμένος. Δεν λέει ο πατέρας του, λέει ο πατεριασμένος του. Ο πατεριασμένος του. Κατά τις γνωστές παραγωγικές καταλήξεις, χολεριασμένος, νευριασμένος, που δείχνουν όμως μια ιδιότητα. Αυτή ήταν η μοναδική τέχνη στον Παπαδιαμάντη, μέσω των λέξεων να προσθέτει εκφραστικότητα και πλούτο σε μία λέξη που αλλιώς δεν θα έχει καμιά άλλη σημασία. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Αν δεν σας έχουμε εξαντλήσει. Ναι, παρακαλώ. Στην καθημερινή του ομιλία, συζητούσατε με αυτόν τον τρόπο ή ήταν συντονισμένα με τη στη ζωή. Λιμωτική, δεν ξέρω τι θα παρέχω. Ναι, γιατί πώς μιλούσα. Στον λόγο του, ας πούμε, ναι, καλή ερώτησή σας. Θέλω όμως να σας θυμίσω πριν ότι όπως και στη φώνησα, αλλά και σε άλλα διηγήματα, οι ζωντανοί διάλογοι, αυτοί σε πρώτο πρόσωπο, είναι γραμμένοι στη δημοτική και πολλές φορές στο ιδίωμα του τοπικού της Κιάθου. Επίσης, έχουμε ενδείξεις και κάποιες αποδείξεις ότι στην καθημερινή του ζωή μιλούσε στη δημοτική. Έχουμε πλήρες αποδείξεις, και το έχει πει ο ίδιος, ότι θα ήθελε να γράψει στη δημοτική, έγραψε 2-3 διηγήματα στη δημοτική, αλλά όπως έλεγε ο ίδιος, είναι αργά πια για μένα να αποκτήσω νέες συνήθειες. Αυτή ήταν η παραδεδομένη γλώσσα της εποχής του. Και αυτή άσκησε. Μη σας κάνει εντύπωση. Η γλώσσα του Παπαδιαμάντη... Δεν ξέρω πώς συνομιλούσε. Ναι. Με τον κόσμο. Όχι, δεν μιλούσε με αυτή τη γλώσσα. Μιλούσε όπως μιλάνε οι ήρωές του. Στη δημοτική μιλούσε. Στη δημοτική. Και πολλές φορές πρόσθεται και τα χαριτωμένα του τόπου του, της Κιάθου δηλαδή, που είναι τα χαριτωμένα των βόρειων γλωσσικών ιδιωμάτων, με πολλές πετυχημένες παρομοιώσεις και με πολλά συγκείμενα νοούμενα που σου ανοίγουν τους ορίζοντες με μια απλή λέξη. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη, ναι. Χωρίς να έχω εξαντλήσει
γνώρισα από μαθήτρια. Είχαμε αναγνώσματα του Παπαδιαμάντη. Δεν θυμάμαι ή τον διάβαζα στον ελεύθερο χρόνο μου. Αυτό που μου έχει αφήσει, τώρα ας πούμε αν πάρω τη Φόνησα, δεν μπορώ να την εξαντλήσω ξαφνικά. Πώς παίρνουμε το... Αισθάνομαι τον Παπαδιαμάντη σαν να είναι ευαγγελικό ανάγνωσμα. Όπως διαβάζουμε αποσπάσματα των μερών του Ευαγγελίου, έτσι τον έχω προσλάβει. Έτσι τον ζω. Έτσι τον ζω, έστω και αν έχω να τον διαβάσω πολύ καιρό. Και πηγαίνοντας στο δωμάτιό του, το έχω τόσο έντονα στο μυαλό μου. Δηλαδή, αυτή πραγματικά η αποτύπωση του βίου του μέσα από αυτό το κελί που ζούσε, είναι κάτι συγκλονιστικό στη σκέψη μου. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Θα συμφωνήσω μαζί σας υπό τον όρο ότι ο Παπαδιαμάντης, που ως γνωστόν είχε και το προσωνύμιο Άγιος της λογοτεχνίας μας, είναι πράγματι Άγιος γιατί αμάρτησε για να γιάσει. Όπως όλοι οι Άγιοι. Πολλά από αυτά που σας ενδιαφέρουν θα τα βρείτε και μέσα σε διάφορα διηγήματά του. Περιγράφει τη ζωή του σε διάφορα σπίτια και το πώς ζούσε. Και είναι επιβοηθητικά για να σχηματίσει κανείς εικόνα για τον Παπαδιαμάντη. Επίσης επιβοηθητικά είναι οι επιστολές που στέλνει σε διαφόρους τους γονείς του, στον πατέρα του δηλαδή, στις αδερφές του, σε φίλους και γνωστούς που δείχνουν το χαρακτήρα του. Αυτά όμως δεν έχουν τόσο σχέση με τη γλώσσα, έχουν περισσότερο με το τυπικό μιας επιστολογραφίας. Ναι. Σε ποιες εκκλησίες έψαλε? Δεν πήγαινε σε πολλές, αγαπητοί φίλοι. Ναι. Πήγαινε στον Άγιο Ηλισαίο και έχει περιγράψει ο φίλος του και συγγενής του Μωραϊτίδης. Το ιδίωμα αυτό το είχε αποτυπώσει, τα έγραψε αφότου πέθανε. Όταν έψηνε στον Άγιο Ηλισαίο, γράφει ο Μωραϊτίδης επί λέξη, χόρευε με το Στασίδη. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μια παγίδα που λέγεται ότι ο Παπαδιαμάντης ήταν ένας θρησκομανής. Ο Παπαδιαμάντης ήταν λάτρης της Βυζαντινής τελετουργίας, όπως ήταν και λάτρης της αρχαιοελληνικής μυσταγωγίας. Ήταν ένα σπάνιο κράμα ανθρώπου, ταυτόχρονα μίστη ειδωλολάτρη και πιστού στον Χριστό. Και ήταν πράγματα που δεν τα έκρυψε ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Ναι, παρακαλώ. Σαν νέος αναγνώστης, θα ήταν λάθος να πω ότι το έργο στη δημοτική γλώσσα το είπατε. Ναι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ναι. Σαν νέος αναγνώστης, θα ήταν λάθος να πω ότι το έργο στη δημοτική γλώσσα, ώστε να μπορέσουν και οι νεότεροι μαθητές, παιδιά, να προσεγγίσουν το έργο από την καθαρεύουσα για να το αντιληφθούν. Γιατί υπάρχουν λέξεις πάρα πολλές και οι νέοι... Να μεταγραφεί εννοείται το... Ναι. Πώς είναι η Οδύσσια? Γιατί μεταφράστηκε. Κάποιος θα πει ότι μπορεί να μην αποδοθεί, να μην αποδοθούν οι λέξεις και τα λόγια του Παπαδιαμάντη έτσι ώστε να κατανοήσουμε. Αλλά ξένα βιβλία πώς μεταφράζονται και έχουν επιτυχία. Παρακαλώ. Ακούστε. Αυτό το οποίο... τίθεται τώρα προς συζήτηση από εσάς, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει έρθει πολλές φορές. Αν ο Παπαδιαμάντης πρέπει να μεταφραστεί στη Δημοτική. Και έχουν επιχειρήσει κάποιοι να το κάνουν. Με ολέθρια αποτελέσματα. Ολέθρια. Δεν διαβάζεται. Αποχυμώνεται, αποστεώνεται ο Παπαδιαμάντης, γιατί ο Παπαδιαμάντης είναι ένα ενιαίο σύνολο γλώσσα, ύφος, επιλογή λέξεων και επιλογή τυπικού. Σας δίνω ένα παράδειγμα εντάχει. Το απόσπασμα που διάβασε ο κύριος Μίτσου προηγουμένως, το οποίο περιείχε περίπου τον Άνων, τον Μορμίζων, το Φλισβίζων και όλα αυτά, περιείχε στη σειρά 5-6 μετοχές που είναι ρηματικά επίθετα. Όλα αυτά συνηχούν στα αυτιά του αναγνώστη. Δημιουργούν μια μουσική γραφή. Χωρίς αυτά
αυτά είναι δύσκολο να μεταφερθούν στη δημοτική. Είναι πολύ δύσκολο. Σας είπα, έχουν γίνει απόπειρες. Η τελευταία έγινε πριν από 10 χρόνια. Και απέτυχε εκτρά. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το έθεταν. Θυμάμαι τώρα ότι ο Στράτης Μυριβίλης είχε μια ανησυχία και έλεγε τι κρίμα, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούν να διαβάζουν τον Παπαδιαμάντη νέοι. Και να όμως οι νέοι, αυτοί που θέλουν να αποδείξουν ότι είναι νέοι σε όλα, με δυνάμεις και με θέληση για ζωή, τον αγαπάνε τον Παπαδιαμάντη. Και τον παίρνουν και το διαβάζουν. Και αν έχει μια χρησιμότητα η δική μας έκδοση, είναι ότι έχει όλα τα απαραίτητα για να μπορέσει ο νέος αναγνώστης να καταλάβει τον Παπαδιαμάντη, από τα απλά που είναι οι ερμηνείες στη σύγχρονη γλώσσα, στη σύγχρονη ορθογραφία, μέχρι και τα περισσότερο σύνθετα που είναι όσα έχουν να κάνουν με αυτά που υπονοεί ο Παπαδιαμάντης, που έχουν να κάνουν με ιστορία, με λαογραφία, με πολιτισμό και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό φιλοδοξεί να κάνει η έκδοσή μας. Γιατί η έκδοσή μας δεν έγινε για να προσθέσει ακόμα μια φώνησα μέσα στις άλλες. Ούτε πιστεύουμε ότι ο Παπαδιαμάντης θέλει επικυρωποίηση και ανανέωση. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Παπαδιαμάντης πρέπει να είναι πάντοτε παρόν και ο αναγνώστης του και περισσότερο ο καινούριος αναγνώστης του να έχει εύκολη την πρόσληψη στο θεϊκό έργο του. Νομίζω ότι... Α, έχουμε... Ναι. Παίζει κάποιο ρόλο η αρρώστια του παιδιού αυτού με το ότι από εκεί και πέρα η Φραγκογιαννού αρχίζει και κάνει τους φόνους. Επειδή αυτό το παιδί γεννιέται άρρωστο και έχει σχέση με το θάνατο ίσως και την ενεργοποιεί, να αρχίσει να κάνει τους φόνους από εκεί και πέρα. Θα σας πω και το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Έχει σχέση, το λέει καθαρά ο Παπαδιαμάντης. Γεννήθηκε για να βασανίζεται και για να βασανίζει. Που εν της πράγμαση, τι λέει η Φραγκογιαννού. Ότι αυτό, η Φραγκογιαννού ήταν πεπειραμένη γιάτρισα. Το βλέπω ότι δεν θα ζήσει πολύ. Έβλεπε ότι δεν θα ζήσει πολύ. Αλλά όσο ζούσε, θα προσέθετε ένα επιπλέον μεγάλο βάρος στην οικογένεια. Και ποια ήταν η οικογένεια αυτή. Γιατί ο μπαμπάς, είπαμε, ήταν. Επειδή θα ήταν ασθενικό, ναι. Επειδή θα ήταν ασθενικό. Ναι, γιατί το κομβικό σημείο είναι ακριβώς όταν πνίγει το ίδιο της το εγγόνι. Ας πούμε, αναλογιστείτε, η Φραγκογιαννού, η οποία γέννησε 4 αγόρια και 3 κορίτσια, δεν σκέφτηκε ποτέ η φτωχή Φραγκογιαννού, που έφτιαξε τη ζωή με τα χέρια της. Δεν σκέφτηκε ποτέ να σκοτώσει ένα παιδί, γιατί τότε είχε άλλα μυαλά και άλλα μάτια. Έλεγε «Η ζωή είναι μπροστά μου, θα τα καταφέρω». Άρπαξε τη ζωή από τα κέρατα και την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Όμως τώρα το σημείο είναι διαφορετικό. Τώρα η Φραγκογιαννού έχει λυγίσει από την καταπίεση που της έχει ασκηθεί από την κοινωνία και το οικογενειακό της περιβάλλον. Και από τη στιγμή... Ναι, πείτε μου, και από τη στιγμή που λέει ψήλωσε ο νους της, επιχειρεί κατά κάποιο τρόπο να αποκαταστήσει μια κοινωνική αδικία την οποία η ίδια με οδυνηρό τρόπο και πολύ μεγάλο τίμημα πέρασε το πετσί της. Σκεφτείτε ότι παροιμία που λένε σκιαθήτησες μεταξύ αυτών η Φραγκογιαννού δεν είναι εφεύρημα της Φραγκογιαννούς. Έλεγε δεν είναι χάρος, δεν είναι βράχος. Δηλαδή δεν το παίρνει ο βράχος, δεν το παίρνει ο χάρος, δεν το πετάς από το βράχο. Αυτό δεν είναι δική της εφεύρεση. Προϋπήρχε αυτό μέσα στην κοινωνία. Συνεπώς αντιλαμβάνεται κάπως το ρόλο της, το λέει κιόλας, τον Αγιάννη τον Κρυφό. Αν έκανα καλά, του λέει, μετά τις τηλεκτονίες, δώσε μου ένα σημείο να γαλινιάσει η καρδιά μου. Πιστεύει ότι έπραξε το καλό. Και αυτό δεν το κάνει επειδή έχει παραλογήσει, επειδή έχει ζυγίσει αποφασιστικά μέσα της το μέγεθος της πράξης της. Στο πού ανήκει, αν ανήκει στο καλό ή στο κακό. Όχι, γιατί η Φραγκογιαννού, όπως μας την παραδίδει ο Παπαδιαμάντης στη Φόνησα, δεν είναι καμιά βιολογική φθορά. Είναι σαν αθλήτρια 20χρονη. Αν προσέξετε μέσα,
τα δρομολόγια που κάνει, τα εμπόδια που, που ξεπερνάει, τους γκρεμούς που πηδάει. Ορίστε. Ναι. Και μπαίνει ένα μεγάλο θέμα. Θα δείτε ότι πολύ νωρίς η Φραγκογιανού, από τη στιγμή που αρχίζει η περιπλάνησή της για να αποφύγει τους διώκτες της, έχει καταστρώσει αυτό που ο Πλάτωνας βάζει στο στόμα του Σοκράτη να λέει, μία μελέτη θανάτου. Προαναγγέλει πολλές φορές το θάνατό της. Λέει στις κόρες της πριν φύγει, στις κόρες της, την κόρη της πριν φύγει, το σιγουρότερο είναι ότι θα πεθάνω, θα πάω να συναντήσω τον πατέρα σας. Ακόμα δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να την ενοχοποιούν. Δεν έχει κάνει δηλαδή τις υπόλοιπες τηλεκτονίες στα βουνά. Του λέει, το σιγουρότερο είναι ότι θα πεθάνω. Συνάγεται τώρα από τον τρόπο με τον οποίο δίνει την αλληλουχία της αφήγησης και από τα όνειρα της κόρης της, και εδώ είναι μια καταπληκτική φροηδική διατύπωση του Παπαδιαμάντη, πολύ πριν από τον Φρόιντ, για την αλήθεια των ονείρων, όταν πάει η κόρη της και της λέει πριν ακόμα πνίξει το παιδί, ότι είδα μαύρο σημάδι στο χέρι σου, το σημάδι του θανάτου. Και λέει πιο κάτω για την Αμέρσα, αυτή την ανδρώδη κόρη της, η οποία δεν ήθελε να παντρευτεί και είχε την ευχή της, γιατί δεν θα μπαίνει σε τέτοια βάσανα. Την περιγράφει σε 3-4 αράδες και έλεγε οι παραλογισμοί της, τα όνειρά της, τα ψέματα που έλεγε εκουσίως στον εαυτό της, δεν έβγαιναν αληθινά. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ο Παπαδιαμάντης έχει βάλει πρώτου θανάτου τη Φραγκογιανού και η Φραγκογιανού είναι όρημη από ένα σημείο και μετά να δεχτεί το θάνατο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνει και κάθε προσπάθεια να αποφύγει αυτό το θάνατο. Και δεν ξέρω πώς θα σας φανεί, εγώ έχω πεποίθηση ευρέα γι' αυτό, η Φραγκογιανού δεν φοβάται το χέρι του Θεού, τους ανθρώπους φοβάται. Είναι ήσυχη με τη συνείδησή της, παρότι έπνιξε 4 παιδάκια. Πώς? Ναι, έτσι τα πνίγανε. Έτσι τα πνίγανε. Έτσι τα πνίγανε. Είναι διπλό βάρος. Είναι αυτό που σας λέει η κυρία Μεντή. Είναι κορίτσι που αν ζήσει θα ζητήσει πρίκα. Γιατί να έρθει τώρα τούτο το θηλυκό και τ' άρρωστο. Έχει δύο κακά. Δεν είναι ένα εγγόνι. Η αρρώστια δίνει, δίνει το κερασάκι για την υπέρβαση. Είναι ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρο συνέδριο. Καλά, το πιστεύετε αυτό και το πιστεύω και εγώ. Νομίζω όμως ότι επειδή ακριβώς έχουμε μακρηγορήσει και ο κύριος Σταμάτης είναι εδώ, μπορείτε να τον πιάσετε κατηδίαν. Θα σας τα απαντήσει όλα, πιστέψτε με. Μπορεί να μιλάει μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Πατάκη, γιατί είναι εκδοτικό γεγονός. Είναι εκδοτικό γεγονός αυτό το βιβλίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.